Αγαπητοί φίλοι, το έτος αυτό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμού Νίκος Βορώνος προσπαθεί να εστιάσει με ιδιαίτερη προσοχή στον Αριστοτέλη, με ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσληψη του Αριστοτέλη στη Βυζαντινή Γραμματεία. Η ευκαιρία του ότι έχω το βήμα είναι για μένα να σας πω ότι γύρω στο 1985 το αργότερο έγραφα ένα άρθρο στη Γερμανία για τον εξευρωπαϊσμό του ελληνικού διοικητικού δικαίου και εκεί έγραφα ότι δεν χρειάστηκε να γίνει εξευρωπαϊσμός του ελληνικού διοικητικού δικαίου, διότι οι ρίζες του ελληνικού διοικητικού δικαίου είναι βαθιά μέσα στην Ευρώπη, με κύρια αναφορά τη Γαλλία και την Γερμανία. Συνεπώς, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα προσαρμογής και εξευρωπαϊσμού του ελληνικού δημοσίου και εν προκειμένου του διοικητικού δικαίου. Αλλά όλο αυτό μου ήταν ανιαρό. Ήθελα να βρω μια ευκαιρία και τη βρήκα στην εισαγωγή. Να αναφερθώ σε κάτι που είχε μεγαλύτερη σημασία. Και εκεί έγραψα ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια ότι τον Αριστοτέλη τον έμαθαν οι Ευρωπαίοι από τους Άραβες, τη στιγμή κατά την οποία ο Αριστοτέλης ήταν συνεχώς γνωστός και παρόν στο Βυζάντιο. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Και πήρα θριαμβευτικές κριτικές. Όχι για το άρθρο μου, δεν αναφέρθηκε κανείς στο άρθρο, αλλά μόνο για αυτή τη φράση. Και το θυμάμαι με ιδιαίτερη συγκίνηση, διότι σήμερα οι άνθρωποι που ξέρουν το ζήτημα, εγώ διαστητικά έγραψα δύο λέξεις, θα μας καθοδηγήσουν σε μια αλήθεια την οποία εμείς οι νομικοί τι χρειαζόμαστε, γιατί μπορούμε να την περάσουμε μετά στους νομικούς και από εκεί στους πολιτικούς, ώστε να γίνει κοινή συνείδηση ότι η μήτρα της σύγχρονης Ευρώπης δεν είναι μόνο η αρχαία Ελλάδα, αλλά είναι και ο Βυζαντινός πολιτισμός. Κυρίες και κύριοι, έχετε τους χαιρετισμούς του Υφυπουργού Παιδείας, πρώην Πρίτανη, του κυρίου Θεοδόση Πελεγρίνη. Επικοινώνησε μαζί μου και μου εξέφρασε τη λύπη του που δεν μπορούσε να είναι παρόν και με παρακάλεσε να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του και τη βεβαιότητά του ότι η συζήτησή μας θα έχει καλή επιτυχία. Κύριε Διευθύντρια, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και καθηγητή κύριο Σπύρο Φλογαΐτη για όλα τα ενδιαφέροντα τα οποία μας είπε. Θα ήθελα να σας πω ότι μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων στο Βυζάντιο όταν έκανα μία επίσκεψη στα Γιάννενα και είδα στην Μονή των Φιλανθρωπινών ιστορημένο το μοναστήρι με τον Πλάτωνα, με τον Αριστοτέλη, οπότε αμέσως άρχισα να διερωτώ με τι σχέση έχουν με το Βυζάντιο, με τα μεταβυζαντινά, οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Εγώ νομικός είμαι, όπως ξέρετε, δεν μπορώ να ξέρω φιλοσοφία ή οτιδήποτε άλλο, οπότε άρχισα να ψάχνω αν είχε γράψει κανένας νομικός και ποτέ σχετικά με αυτά τα θέματα και μάλιστα στα θέματα με τα οποία εγώ ασχολούμαι, τα Βυζαντινά. Και εκεί ανακάλυψα ότι ο μεγάλος μας δάσκαλος, ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλόπουλος, είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με την επίδραση Πλάτωνα και Αριστοτέλη μέσα από τα Βυζαντινά κείμενα στο Δίκαιο. Και είχε αναλύσει τα κείμενα του Αρέθα και διαφόρων άλλων και πώς πέρασαν αυτές οι σκέψεις των δύο μεγάλων φιλοσόφων στο Βυζάντιο και από το Βυζάντιο στο Δίκαιο το Βυζαντινό και βασικά στο ελληνικό δίκαιο στη συνέχεια, μια και να θυμίσω μέχρι το 1946, μέχρι τη δημοσίευση του αστικού μας κώδικα, ίσχυε εν μέρη το Βυζαντινό δίκαιο όπως υπήρχε στην εξάβιβλο του Αρμενόπουλου με το διάταγμα της Αντιβασιλείας του 1835. Έτσι λοιπόν τώρα με το έτος Αριστοτέλη
Εκείνο το οποίο σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε εδώ στο Ινστιτούτο μας να κάνουμε είναι να δούμε την πρόσληψη του Αριστοτέλη μέσα από τα βυζαντινά κείμενα, στο Βυζάντιο δηλαδή, και ακριβώς αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Φλογαΐτης, τι έγινε, και όλοι λένε ότι έφτασε στη νεότερη εποχή μέσω ο Αριστοτέλης των Αράβων, και γιατί παραλείπεται το Βυζάντιο. Και είπαμε να κάνουμε μία συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα. Εντάχθηκε η σημερινή εκδήλωση στις εκδηλώσεις του έτους Αριστοτέλη, και μάλιστα ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Πελεγρίνης, την είναι υφυπουργός παιδείας, με πήρε και μου είπε ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει μπει καθόλου στην ατζέντα και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχει μεγάλη πρωτοτυπία, και μας ζήτησε μάλιστα αν μπορούμε να κάνουμε και δημοσίευση των κειμένων αυτών, κύριε Φλογαΐτη. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η ιδέα για την σημερινή απόψινή μας εκδήλωση, που θα αρχίσει αμέσως. Κυρία Εισαγγελέφ του Αρείου Πάγου, κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μεγάλη χαρά που σας υποδεχόμαστε εδώ, σε αυτό το πολύ ωραίο κτίριο, το οποίο θα έχετε δει, σε ένα ιστορικό σημείο, όπου οι πολιτισμοί που πέρασαν από την Αθήνα βρίσκονται όλοι συγκεντρωμένοι. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, η κλασική Αθήνα δηλαδή, η Ρώμη, το Βυζάντιο με τις εκκλησίες του, η Τουρκοκρατία, αλλά και η Φραγκοκρατία της Αθήνας. Έχουμε τον πύργο εδώ κοντά, η πρώην μοναστήρι των Καπουτσίνων και ούτω καθεξής. Είμαστε λοιπόν σε ένα ιστορικό σημείο, άρα μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως τα θέματα μας τα ιστορικά, να συνδέσουμε την κλασική Αθήνα, την κλασική σκέψη με το Βυζάντιο και να προχωρήσουμε. Θα δώσω το λόγο στον Πρίτανη των φιλοσόφων, της Βυζαντινής φιλοσοφίας μάλιστα, τον κύριο Λίνο Μπενάκη. Δεν λέμε τις ιδιότητές του, διότι είναι γνωστός στη Σπάση και νομίζω το χρόνο μας θα χάσουμε. Κύριε Μπενάκη, νομίζω ότι θα έχετε να μας πείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Βεβαιότατα, μια σύντομη ιστορία όλης της μακράς περίοδου του Βυζαντίου δεν θα μπορούσε να έχει λεπτομέρειες και υλικό επιμέρους. Ωστόσο, για τον προσεκτικό μελετητή, το ερέθισμα ήταν εκεί. Σας δείχνω την δεύτερη έκδοση, την ελληνική, που έγινε στην Αθήνα το 1977, με την παράκληση να το δεχτείτε για τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματός σας. Διότι είναι εξαντλημένη. Έχει γίνει 5 φορές ανατύπωση, αλλά παρά τα αυτά είναι εξαντλημένη. Συνδέομαι άμεσα με το θέμα, διότι από εδώ πήρα την έμπνευση και την πρώτη αφορμή να επιλέξω το θέμα της διδακτορικής διατριβής μου, που υποβλήθηκε το 1960, πολλά χρόνια πίσω, στο
Πανεπιστήμιο της Κολονίας γερμανικά με θέμα τα ανέκδοτα σχόλια του Μιχαήλ Ψελού στον Αριστοτέλη. Είχα τη μεγάλη τύχη να επιλέξω ως καθηγητή μου στην Κολονία τον δεινό ελληνιστή και μεσονολόγο και λατινιστή, νεοθωμιστή βέβαια, αλλά πολύ καλό αριστοτελιστή, τον αείμνηστο Πάουλ Βίλπερτ. Δέχτηκε την πρότασή μου πολύ θερμά, με βοήθησε με κάθε τρόπο και στα 3 χρόνια τελείωσα την διατριβή μου με άριστα και έμενε ως παράρτημα της διατριβής μου να εκδοθεί πλέον το ανέκδοτο έως τότε, έως το 1960, ανέκδοτο έργο του Μιχαήλ Ψελού στην φυσική του Αριστοτέλους, γραμμένο το 1070. Σκεφτείτε πόσα χρόνια, πόσοι αιώνες έπρεπε να περάσουν. Στη διατριβή μου έγινε ένας συμβιβασμός, εξέδωκα τα πρώτα 2 βιβλία μόνον ως δείγμα εργασίας, τα οποία και ανέλησα φιλοσοφικά και ερμηνευτικά, και έγινε δεκτή ως ολοκληρωμένη διατριβή και δημοσιεύτηκε το 1961 στο Βερολίνο. Έμενε λοιπόν υποχρέωσή μου να εκδώσω το σύνολο των σχολείων του Μιχαήλ Ψελού, που δεν ήταν καθόλου μικρό, στα 8 βιβλία τα εκτενή του Αριστοτέλους, 450 σελίδες, πράγμα το οποίο δεν μπόρεσα να κάνω αμέσως, παρά το γεγονός ότι με ενεθάρανε και με το ζητούσε επίμονα ο δάσκαλός μου, ο οποίος συνέλαβε, και αυτό θέλω να το ακούσετε, την ιδέα να δημιουργήσει ένα κόρπους τον συνέχεια στο πολύ σημαντικό κόρπους του Βερολίνου, του κόρπους τα κομμεντάρια in Aristotele Greca, 1892 με 1910, τόμοι 23, μια σπουδαία πρωτοβουλία της Ακαδημίας του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Χέρμαν Ντίλς, η οποία περιέλαβε τους μεγάλους σχολιαστές της Αλεξανδρινής εποχής και νωρίτερα ακόμη τον Αλέξανδρο Αφροδυσσέα και όλους τους άλλους μεγάλους σχολιαστές της Αλεξανδρινής εποχής, τη σχολή του Αμμονίου, του Ερμίου, τον Συμπλίκιο, τον Φιλόπωνο, τον Δαβίδ, τον Ερμή, τον Ολυμπιόδωρο, και 23 τόμοι στο πρόγραμμα που εξαγγέλθηκε η σειρά, αναφέρονται και οι Βυζαντινοί. Μόνο 3 πέρασαν τελικά σε κάποιους τόμους ή ημιτόμους. Ο 24ος τόμος ήταν Λέων Μαγεντινός, δεν εξεδόθηκε, και ο 25ος ανώνυμα σύμμικτα βυζαντινά, δεν εκδόθησε. Ο δάσκαλος μου λοιπόν συνέλαβε την ιδέα να ιδρύσει μια συνέχεια του κόρπους αυτού των 23 τόμων με τον τίτλο «Fortsetzungsreihe der Kommentaria in Aristotelem Byzantina». Εγκρέκα, ως κομμεντάρια Byzantina πλέον. Όλα πήγαν πολύ καλά, ο εκδοτικός οίκος Walter de Gruyter, ο μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος επιστημονικός του Βερολίνου, ενδιαφέρθηκε να είναι ο εκδότης της σειράς, και οι συχνές επικοινωνίες μου με τον δάσκαλό μου μετά το διδακτορικό μου είχαν ως θέμα πώς προχωρεί η εργασία μου για να είναι ο πρώτος τόμος της νέας σειράς, ο Ψελός, παρακαλώ. Δυστυχώς έχασα τον δάσκαλό μου σε ηλικία 60 ετών, το 67, τον Ιανουάριο του 67, και το σχέδιο δεν προχώρησε αμέσως. Είχαμε όμως την εποχή εκείνη τη μεγάλη τύχη να ιδρυθεί στο Βερολίνο το Αριστότελες Αρχίβ από τον καθηγητή Πολ Μωρό, δεινό ελληνιστή και δεινό αριστοτελιστή, με τον οποίο είχε πολύ καλή φιλία ο δάσκαλός μου, ο αείμνηστος. Έμαθε λοιπόν από τον κύκλο του το πρόγραμμα αυτό και έσπευσε να μου δηλώσει ότι θα το συνεχίσει ο ίδιος, να ολοκληρώσω την εργασία και να την καταθέσω, ώστε το πρόγραμμα του Βίλπερτ να προχωρήσει από το Βερολίνο πλέον, ούτως ή άλλως, αφού το Αριστοτέλης Αρχίβ ήταν εκεί. Μετά από 2 χρόνια χάθηκε και εκείνος, όπως δόκιτα, πολύ νέος, 65 ετών, σε μια εγχείρηση καρδιάς, στο Βερολίνο, παρακαλώ, ο Πολ Μωρό, και το πρόγραμμα έμεινε πάλι στον αέρα. Απευθύνθηκα στην Ακαδημία της Χαϊδελβέργης, της οποίας πρόεδρος ήταν ο καθηγητής Άλμπρεχτ Ντίλε, πολύ καλός ελληνιστής, δεινός ελληνιστής και καλός φιλέλλην, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον και προκάλεσε μια καταρχήν απόφαση της Ακαδημίας της Χαϊδελβέργης να υιοθετήσει το πρόγραμμα,
αλλά σε χρόνο μεταγενέστερο, γιατί προηγούνται άλλα προγράμματα. Και τότε υπέβαλα ένα υπόμνημα, συνέτεξα ένα υπόμνημα, πολυσέλιδο, 50 σελίδων, αγγλικά, με την ιδέα ότι θα μπορούσε να ενδιαφερθεί η Διεθνής Ακαδημία, η Διεθνής Ένωση Ακαδημιών, μέσω της Ακαδημίας Αθηνών πλέον. Αφού είχα κερδίσει το ενδιαφέρον του δασκάλου μου, του Ιωάννου Θεοδρακόπουλου, Γενικού Γραμματέως της Ακαδημίας, ισχυρή θέση, του αημνήστου καθηγητού μας, του Βυζαντινολόγου, του Διονύσου Ζακηθινού, του Τρυπάνη, όλοι αείμνηστοι, αλλά σπουδαίοι άνδρες, με μεγάλη κατανόηση και μεγάλο ενδιαφέρον. Με ενθάρρυναν λοιπόν να ετοιμάσω αυτό το υπόμνημα, στο οποίο κατέγραψα λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της παρουσίας του Αριστοτέλου στο Βυζάντιο, μέσω των σχολιαστών του, με αναφορά στις εκδόσεις τις ανθρωπιστικές, της Βενετίας, της Βασιλείας, του Παρισίων, όλες τις εκδόσεις του 15ου και 16ου αιώνους, με τις μεταφράσεις τους, διότι σχεδόν όλα τα βυζαντινά κείμενα είχαν μεταφραστεί λατινικά, εντυπωσιακό το στοιχείο αυτό, από ικανούς λατινομαθείς ουμανιστές, και με πολλά άλλα στοιχεία βιβλιογραφικά, ώστε να φανεί ότι το έδαφος είναι όριμο για να προχωρήσουμε στην έκδοση των σχολείων στον Αριστοτέλη των Βυζαντινών. Η Ακαδημία Αθηνών υιοθέτησε την πρότασή μου και υποβλήθηκε το 1981 στην έδρα της Ινιών Ακαδημίας στις Βρυξέλλες, όπου είχαμε γενικό γραμματέα τότε τον ύμνηστο Βέλγο καθηγητή ιστορικό της φιλοσοφίας, τον Φερμπέκε, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε κάνει μια μικρή μελέτη πρωτοποριακή στο Άστο Βυζάντιο, σκεφτείτε. Έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το προώθησε και πήραμε μέσα σε λίγους μήνες την έγκριση της Ινιών Ακαδημίκ να ξεκινήσουμε μια σειρά, όχι πλέον μόνο σχολιαστών του Αριστοτέλους, αλλά γενικά βυζαντινών φιλοσόφων με υποσειρά τους βυζαντινούς σχολιαστές. Ο δάσκαλος Θεοδωρακόπουλος δυστυχώς δεν πρόλαβε τον πρώτο τόμο, που βγήκε ένα χρόνο μετά το θάνατό του 82. Αλλά η σειρά ξεκίνησε καλά και σήμερα αριθμεί 20 τόμους, από τους οποίους οι 6 ανήκουν στην υποσειρά Βυζαντινά σχόλια στον Αριστοτέλη και ο 7ος από τον παριστάμενο και ομιλητή μας τον κύριο Τελέλη θα είναι έτοιμος τον άλλο μήνα, ο 7ος τόμος της σειράς, με θέμα που θα ακούσετε και από τον ίδιο, πολύ πολύ σημαντική έκδοση, σχόλια στο περί ουρανού από τον Γιώργο Παχημέρη. Αυτή είναι η ιστορία των σχολείων στον Αριστοτέλη το Βυζάντιο, που ξεκίνησε με τον πρώτο τόμο, τα σχόλια του Αρέθα Επισκόπου Κεσαρίας Αρέθα Πατρών, Επισκόπου Πατρών, στις κατηγορίες του Αριστοτέλους και στην εισαγωγή του Πορφυρίου. Αυτό είναι ένα γνωστό στους ειδικούς έργο, η εισαγωγή του Πορφυρίου, νεοπλατωνικού φιλοσόφου, που θεωρήθηκε σε όλες τις εποχές μετά τον ίδιον ως εξαιρετικά χρήσιμο βοήθημα για την εισαγωγή στις αριστοτελικές σπουδές, ιδίως της λογικής. Έτσι λοιπόν, το ενδιαφέρον για τον Αριστοτέλη περιλαμβάνει και τον Πορφύριο από τους μεταγενεστέρους. Παρακαλώ, την έκδοση αυτή μας την έκανε ο καθηγητής σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Νοτίου Αυστραλίας, μαθητής του αημνήστου και αυτού, όλη αυτή πλέον μια γενιά παλιότερα, του καθηγητού Browning στο Λονδίνο, όπου είχε εργαστεί ως διδακτορικός φοιτητής και είχε ετοιμάσει μια πάρα πολύ καλή εργασία με εισαγωγή αγγλική και με τα κατάλληλα σχόλια. Την είδαμε εδώ, μας ικανοποίησε απολύτως, φιλολογικά άψογη, κριτικό υπόμνημα πηγών και κριτικό υπόμνημα γραφών, και την κάναμε πρώτο τόμο της σειράς της καινούριας Βυζαντινάς σχόλια στον Αριστοτέλη. Ο τόμος είναι εξαντλημένος, και δεν τον χρανατυπώνουμε, διότι πρέπει να μας κάνει κάποιες διορθώσεις ο ίδιος και το υποσχέθηκε. Ήταν τότε διευθυντής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του και έγινε μεταξύ καθηγητής της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου αυτό, αλλά αργεί να μας το στείλει. Ενδεχομένως θα το έχουμε σε κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα, να κάνουμε μια δεύτερη
συμπληρωμένη και διορθωμένη έκδοση, γιατί πράγματι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Ακολούθησαν οι τέσσερις τόμοι της φιλοσοφίας του Γεωργίου Παχημέρη, πάμε στον 13ο αιώνα ήδη, ο οποίος σπουδαίος βυζαντινός λόγιος, θα το ακούσετε αυτά στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μου, έγραψε μία φιλοσοφία, τίτλος, σε 12 βιβλία, στα οποία κατένιμε όλο το αριστοτελικό κόρπους. Αρχίζοντας από τις κατηγορίες, με τα φυσικά, ηθικά νοικομάχια και τα άλλα κείμενα, τα ζωολογικά, αυτό είναι το σημαντικό, τα οποία δεν είχαν πολύ σχολιαστεί από τους παλαιότερους, κατά το πρότυπο των Αλεξανδρινών, με κάποιες, θα έλεγα, διαφοροποιήσεις, κατά την έννοια ότι δεν ήταν τόσο σχολαστικά αναλυτικός στα αποσπάσματα που σχολιάζει, αλλά μία λύση βρήκε μεταξύ παραφράσεως και σχολείων. Το έργο αυτό θα το ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά με τον τόμο, τον τρίτο βιβλίο της φιλοσοφίας, τόμο 7, εκδίδομαι το περί ουρανού και ακολουθούν το περί ψυχής και άλλα κείμενα του Παχημέρη. Ως πέμπτο τόμο της σειράς, βέβαια, με μεγάλη ικανοποίηση σας το λέω αυτό, εξεδόθη ο ψαλός μου, επιτέλους. Μόνον το 1990, το 2005. Το είχα υποχρέωση, τάμα, όνειρο, αλλά ήταν πολύ δύσκολο έργο. 430 σελίδες αρχαίο κείμενο. Έχει μια εισαγωγή 100 σελίδων, γερμανικά. Έχει εκτενή βιβλιογραφία. Είναι μια έκδοση σύγχρονη, κατά τις απαιτήσεις της επιστήμης, της πολύ προχωρημένης, στον χώρο της κλασικής φιλολογίας και της φιλοσοφίας. Και έγινε δεκτή με ικανοποίηση, διότι το χρωστούσε αυτό στην επιστήμη από την εποχή της διδακτορικής μου διατριβής. Τώρα είναι ολοκληρωμένος ο ψελός σε αυτόν τον ογκώδη τόμο. Αυτός είναι ο πρώτος τόμος του Παχημέρη από την συνάδελφο την κυρία Παπά, η οποία είναι τώρα στο Βερολίνο και θα συνεχίζει επίσης να εργάζεται στο ίδιο χώρο. Βλέπετε ότι το τύπο της εκδόσεως ακολουθούμε κατά τα πρότυπα του Corpus Philosophorum Medievi της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Ενώσεως, ένα ενιαίο τύπο με το ίδιο λινό δέσιμο. Για να αναγνωρίζετε εύκολα και να πηγαίνει και στις βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων. Αν θέλετε να ακούσετε κάτι, τα αμερικανικά πανεπιστήμια δεν αγοράζουν ευρωπαϊκές εκδόσεις αν δεν είναι στην αγγλική γλώσσα και βιβλιοδετημένες. Με σκληρό καπάκι. Δεν τις αγοράζουν αλλιώς. Έτσι λοιπόν η σειρά αυτή προχωρεί και έχουμε ήδη προαναγγελία νέων τόμων, έως και τον τόμο 10, αλλά χωρίς να πιέζουμε, γιατί πρέπει να γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, πάρα πολύ σωστή δουλειά. Χαίρετε. Έρχομαι τώρα στο συστηματικό μέρος της ανακοίνωσης, όσο μπορώ πιο σύντομα, για να σας εκθέσω πώς διαγράφεται η σειρά των φιλοσόφων οι οποίοι μελέτησαν και έγραψαν για τον Αριστοτέλη ή επηρεάστηκαν ουσιαστικά στο δικό τους έργο. Αρχίζουμε με τον Πατριάρχη Φώτιο, μέσα στον 9ο αιώνα, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων, όπως αποδεικνύεται από τη Μυριό βιβλό του και από πολλά άλλα δημοσιεύματα, αλλά ειδικά έχουμε τεκμήρια μελέτης πολύ καλής της μεταφυσικής του Αριστοτέλη, την οποία και σχολίασε, δεν σώθηκε δυστυχώς το χειρόγραφο. Υπάρχει ένα χειρόγραφο πολύ μεταγενέστερο με τον τίτλο «Τι είναι συσύν οι εξηγητές του Αριστοτέλους». Αναφέρεται ο Φώτιος για τα φυσικά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει σε καμία βιβλιοθήκη του κόσμου μέχρι στιγμής κανένα χειρόγραφο που να σώζει τα σχόλια αυτά στη μεταφυσική. Ότι την ήξερε πολύ καλά και ότι ήξερε πάρα πολύ καλά τις βασικές αριστοτελικές θέσεις προκύπτει από τη δική του επεξεργασία του τριαδικού δόγματος με βάση δύο πηγές, την πατερική παράδοση με απόκληση προς τον Γρηγόριο Νήσις
και τον Αριστοτέλη από την ελληνική παράδοση. Απλώς ένα στοιχείο για να προχωρήσει πιο γρήγορα. Για το Φώτιο, η σειρά, η αριστοτελική αξιολόγηση, ουσία πρώτη και ουσία δευτέρα, αντιστρέφεται. Γιατί για τον Αριστοτέλη, ουσία πρώτη είναι η ουσία των αισθητών, αυτών που έχουμε δίπλα μας, της ύλης. Και ουσία δευτέρα είναι η ιδεατή, η πλήρης, η αιωνία, το πρότυπο. Για τον Φώτιο, σε ένα κείμενο του πάρα πολύ χρήσιμο στην δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ουσία πρώτη είναι η ουσία του Θεού γεννήτωρος, του Θεού δημιουργού, και ουσία δευτέρα είναι η ουσία των υλικών πραγμάτων κλπ. Αυτό όπως είναι μια λεπτομέρεια, δείχνει όμως την επαφή και την γνωριμία των αρχαίων κειμένων και ειδικά των Αριστοτέλους. Από τον Φώτιο πάμε στον Αρέθα, με τα σχόλια που σας ανέφερα και με άλλα κείμενά του. Έχω γράψει ο ίδιος μια μικρή μελέτη για το πώς είδε το πρόβλημα της γενέσεως της φυλογικής ψυχής, όπου στο στόχαστρό του, αν θέλετε, στόχος του, είναι ο Αριστοτέλης, δεν συμφωνεί με ορισμένες από τις δικές του διαπιστώσεις, αλλά χωρίς να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Μετά τον Αρέθα, στον 10ο αιώνα, έχουμε μια σειρά από κείμενα λιγότερο γνωστά, ελάσσονα. Έχουμε έναν Γρηγόριο Ανεπώνυμο, ο οποίος έγραψε μια επιτομή, μια σύνοψη και μια τετρακτήν, δηλαδή τις τέσσερις μαθήσεις που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο, στα ανώτερα σχόλια στο Βυζάντιο, ρητορική, λογική, φυσική, αστρονομία. Και φτάνουμε στο Μιχαήλ Ψελό, βέβαια, τον σημαντικότερο όχι μόνο του αιώνα του, αλλά όλου του Βυζαντίου, κατά τη γνώμη όλων μας, ο οποίος δίδαξε στο Πανεπιστήμιο, ήταν άλλωστε ο ύπατος, ο πρώτος ύπατος των φιλοσόφων, που τον διόρισε ο Κωνσταντίνος Μονομάχος, και ο οποίος δίδαξε τον πρίγκιπα, τον αυτοκρατορικό πρίγκιπα, τον Μιχαήλ τον 7ο, ιδιαίτερα την λογική, ανέκδοτη ακόμα σε κριτική έκδοση που περιμένω την κυρία Ιεροδιακόνου κάποια στιγμή να φτάσει η σειρά της, πολύ σημαντικό έργο. Όλων αυτών των κειμένων, το είπα και στην αρχή, έχουμε παλαιές εκδόσεις ανθρωπιστικές και λατινικές μεταφράσεις. Παρακαλώ. Αυτή είναι η λατινική μετάφραση της φυσικής του Αριστοτέλους. Σε μεγάλο σχήμα, ωραιότατη έκδοση. Βέβαια δεν είναι η αρχαία έκδοση, είναι η ανατύπωση που έγινε σε μια σειρά καινούρια που βγαίνει στη Γερμανία εδώ και 15 χρόνια, με θέμα τις λατινικές μεταφράσεις του Αριστοτέλους, στις οποίες περιλαμβάνουν και τους σχολιαστές και τους Βυζαντινούς. Δυστυχώς πριν από λίγο χάσαμε τον Λόρ. Έχει εκδώσει τρεις τόμους μέχρι στιγμής. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι είχαμε λατινική μετάφραση των σχολείων του Ψελού χωρίς να έχουμε την ελληνική έκδοση. Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο, και μόνο με τον Ψελό. Δεν συμβαίνει μόνο με τον Ψελό. Πάντως είναι ένα χαρακτηριστικό και αυτό το στοιχείο. Έτσι λοιπόν, έχουμε πλήθος άλλων κειμένων του Μιχαήλ Ψελού, είναι ο πολυγραφότερος όλων των φιλοσόφων, τα λεγόμενα μικρά κείμενά του, σκρίπτα μινόρα, σε δύο τόμους, νεότερη έκδοση, κριτική, με παραπομπές, με υπόμνημα κριτικό, όπου προκύπτει η αναφορά του στον Αριστοτέλη, η γνώση των πηγών. Και περνούμε στους άλλους αυτούς των φιλοσόφων, τον Ιωάννη Ιταλό, τον μαθητή του. Ιωάννης Ιταλός, διότι ήρθε από την κάτω Ιταλία, εκπαιδεύτηκε, έμαθε πολύ καλά ελληνικά, διδάχθηκε φιλοσοφία και δίδαξε στην Κωνσταντινούπολη ως ύπατος των φιλοσόφων και αυτός. Δεν έγραψε σχολιαστικά έργα, έγραψε μια συλλογή απορριών και λύσεων, Questiones quod libertales, όπου όμως ο Αριστοτέλης είναι πανταχού παρόν. Είναι παρόν. Ξέρει πολύ καλά τα βασικά κείμενά του. Και τα λογικά, και τη μεταφυσική, και την ηθική, και τα ηθικά. Πάμε στην εποχή της Άννας Κομνηνής, όπου στον κύκλο της σταδιοδρομούν δύο σημαντικοί λόγοι και διδάσκαλοι της φιλοσοφίας, ο Μιχαήλ Εφέσιος και ο Ευστράτιος Νικαίας, Μητροπολίτης αργότερα Νικαίας.
Και οι δύο σχολίασαν τον Αριστοτέλη συστηματικά και μάλιστα όχι τα πολύ γνωστά έργα, τα οποία ήσαν πολύ πιο αγαπητά, πολύ πιο χρήσιμα, λογική κυρίως, αλλά και τα ζωολογικά. Και το ωραίο είναι ότι για τα πολιτικά του Αριστοτέλους, έχουμε τη μόνη γνώση μελέτης και αναφοράς σε αυτά από τον Μιχαήλ Εφέσιο, σε ένα χειρόγραφο όπου στα περιθώρια του κειμένου του Αριστοτέλους έχει γράψει τα σχόλιά του, τις παρατηρήσεις του και, και τις δικές του κρίσεις. Το λέγω αυτό με την ιδιαίτερη έμφαση γιατί τα πολιτικά αγνοήθηκαν παντελώς από τους Άραβες. Δηλαδή των πολιτικών δεν έχουμε καμία αραβική παράδοση. Με την ευκαιρία αυτή να σημειώσω, κυρία Μπουρδάρα, ότι έχει ξεπεραστεί ο μύθος αυτός ότι από τους Άραβες πήραμε στην Ευρώπη τον Αριστοτέλη. Προς Θεού, αυτό είναι μύθος, δεν είναι σωστό. Οι Άραβες έκαναν το ρόλο τους, σημαντικό και αυτόν, πώς όμως, μεταφράζοντας από τα Συριακά, δηλαδή μετάφραση της μεταφράσεως. Και πάντως όχι κατά τρόπο που εγγυάται την γνησία διδασκαλία του Αριστοτέλους, διότι και ο Αβερόης και ο Αβικένας, είχαν τη δική τους φιλοσοφική τοποθέτηση και σε πολλά θέματα έδωσαν δική τους ερμηνεία στον Αριστοτέλη. Επομένως, η παράδοση η ελληνική κυριαρχεί και εδώ, όπως αποδεικνύεται από νεότερα δημοσιεύματα και δικά μου και άλλων ξένων επιστημόνων, ενός Γάλλου κυρίως στα νεότερα χρόνια, ένα πολύ κρωτό βιβλίο για την οφειλή της Ευρώπης στο Βυζάντιο για την γνώση του Αριστοτέλους. Πολύ γρήγορα περνάω στον Θεόδωρο Σμυρναίο που έγραψε μια διδασκαλία της φυσικής με αναφορά στον Αριστοτέλη χωρίς να τον αναφέρει και στους μεταγενέστερους όπως είναι ο πολύ σημαντικός Θεόδωρος Μετοχίτης, ο οποίος δεν έγραψε σχόλια συστηματικά αλλά στα έργα του έχει εκτενή αποσπάσματα ερμηνείας φιλοσοφικών προβλημάτων κατά Αριστοτέλη. Στα Μισκελάνεα, δηλαδή τα σύμμικτά του, έχουμε πάρα πολλά χωρία από τα οποία. Αυτών των κειμένων χρειαζόμαστε ακόμη εκδόσεις κριτικές, διότι οι παλιές εκδόσεις του 1820, συγκεκριμένα αυτού των Μισκελάνεα, δεν έχουν κριτικό υπόμνημα πηγών καλό. Το ίδιο συμβαίνει, για να κλείσω, αφού αναφέρω τον Παχημέρη πάλι ενδιάμεσα, και τον Νικηφόρο Βλεμίδη, ο οποίος έγραψε μια πάρα πολύ διαδεδομένη επιτομή λογικής και μια επιτομή φυσικής, με πολύ μεγάλη κυκλοφορία στο Βυζάντιο. Έχουμε εκατοντάδες χειρόγραφα σε όλες τις βιβλιοθήκες. Ήταν το κατεξοχήν διδακτικό βοήθημα. Και όταν λέω με επιτομή λογικής, εννοούμε αριστοτελικής λογικής και φυσικής, αριστοτελικής φυσικής. Και πάμε στον τελευταίο των μεγάλων φιλοσόφων, τον Γεώργιο Σχολάριο Γενάδιο, του οποίου έχουν εκδοθεί σε 5 τόμους τα άπαντα στο Παρίσι του 1935 από μια ομάδα 2 καθολικών Γάλλων φιλολόγων και ενός Έλληνος, κατά τρόπο ανεπαρκή δυστυχώς. Το λέμε αυτό και λυπούμαστε. Έκαναν πολύ μεγάλη δουλειά, 5 τόμους, αλλά δεν έκαναν κριτική έκδοση. Γιατί είχαν αυτόγραφο. Είχαν τον πειρασμό του αυτογράφου. Επομένως, μετέφεραν σε σύγχρονη εκτύπωση το κείμενο του Γεωργίου Σχολαρίου και αρκέστηκαν σε αυτό χωρίς το σημαντικότερο επιπόμενο πηγών. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί ο Σχολάριος είχε τεραστία μόρφωση. Όχι μόνο ελληνική, αλλά και λατινική. Ήξερε πολύ καλά το Θωμά Ακινάτη και μετέφρασε 4 εισαγωγικά κεφάλαια από σχόλια του Θωμά του Ακινάτη λατινικά στα ελληνικά. Είναι εκδεδομένα και αυτά, αλλά σας είπα κατά τρόπο ανεπαρκή. Εκεί έχουμε βέβαια το παντάν του Γεωργίου Πλήθωνος, ο οποίος διαφοροποιείται από τον Σχολάριο, τον οποίον κατηγορεί για μονομέρεια στις προτιμήσεις του σε ορισμένα θέματα υπέρ του Πλάτωνος, υπέρ του Αριστοτέλους και όχι του Πλάτωνος όπως ο ίδιος. Αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Απλώς τα αναφέρω για να δείξω ότι η παρουσία του Αριστοτέλου στο Βυζάντιο είναι μόνιμη, διαρκής και σημαντική. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπενάκη για την εισήγηση την οποία μας έκανε, μας έβαλε μέσα στο πνεύμα του Αριστοτέλη στο Βυζάντιο με μια ιστορική αναδρομή
στους σχολιαστές, αλλά και στις νεότερες εκδόσεις των σχολείων των Βυζαντινών πάνω στον Αριστοτέλη. Να κάνω κι εγώ μία περιήγηση στη συνέχεια των ομιλητών, οι οποίοι θα μας δώσουν πιο εξειδικευμένα θέματα. Είναι η κυρία Κατερίνα Ιεροδιακόνου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών της Βυζαντινής Φιλοσοφίας, αλλά και του Πανεπιστημίου της Γενέβης. Είναι ένα εξάμηνο εδώ, ένα εξάμηνο εκεί, και έχει βγάλει τελευταία και την εξαιρετική Βυζαντινή Φιλοσοφία. Είναι ο καθηγητής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Θεόδωρος Γεωργίου, ο οποίος έχει ασχοληθεί και αυτός πολύ με τα θέματα αυτά. Ο κύριος Ιωάννης Τελέλης, για τον οποίο ακούσατε ήδη, είναι ερευνητής στο κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών και θα μας μιλήσει για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Και ο κύριος Κατελής Βίγκλας, ιστορικός και θεολόγος, ερευνητής των θεμάτων που έχουν σχέση με τα σχόλια στο Βυζάντιο και του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, και μάλιστα θα πρέπει να τον ευχαριστήσω, γιατί εκείνος μας έστειλε αυτές τις ωραίες εικόνες, τις οποίες βλέπουμε πίσω από μένα, γιατί εγώ δεν μπορώ να τις δω, σχετικά με τις απεικονίσεις του Αριστοτέλη σε μνημεία Βυζαντινά και μεταβυζαντινά. Θα παρακαλούσα τώρα την κυρία Κατερίνα Ιεροδιακόνου να μας μιλήσει με θέμα πώς κατανοούσαν οι Βυζαντινοί το ρόλο τους ως σχολιαστές του Αριστοτέλη. Θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας για την πρόσκληση. Η δικιά μου ομιλία θα είναι πάνω σε ένα ειδικότερο θέμα, το πώς οι ίδιοι οι Βυζαντινοί κατανοούν τον ρόλο τους ως σχολιαστές του Αριστοτέλη. Έστειλα ένα handout, δύο σελίδες. Δεν πρόκειται να διαβάσω τα βυζαντινά κείμενα και να τα αναλύσω, αλλά μερικές φορές θα αναφερθώ σε αυτά και σκεφτόμουν ότι ίσως θα θέλατε τουλάχιστον να πάρετε μια γεύση για το πώς έχουν γραφεί αυτά τα δύο κείμενα στα οποία θέλω να συγκεντρωθώ. Οι Βυζαντινοί υπομνηματιστές έχουν συχνά επενεθεί ως ακούραστη αντιγραφή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και πιο συγκεκριμένα έχει συχνά και δικαιολογημένα τονιστεί ο ρόλος του στη διάδοση των αρχαίων φιλοσοφικών κειμένων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οφείλουμε στις δικές τους προσπάθειες το ότι έχουμε στη διάθεσή μας ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής φιλοσοφικών έργων της αρχαιότητας και ειδικότερα των έργων του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είναι αυτή η μόνη συνεισφορά τους στη μελέτη του αριστοτελικού κόρπους. Γιατί οι Βυζαντινοί όχι μόνο αντέγραφαν τις αριστοτελικές παραγματίες, αλλά γέμιζαν επίσης τα περιθώρια των χειρογράφων με τα σχόλια των υπομνηματιστών του Αριστοτέλη, όπως του Αλέξανδρου Αφροδυσιαία, του Αμμόνιου, του Φιλόπωνου και του Συμπλίκιου, αλλά και με δικά τους σχόλια και με τα σχόλια των προγενέστερων Βυζαντινών λογίων. Μάλιστα, όταν συνέθεταν τα δικά τους σχόλια που είχαν διαφορετικές μορφές, όπως για παράδειγμα λεπτομερή υπομνήματα, παραφράσεις, συνόψεις, εισαγωγές, ακολουθούσαν οι Βυζαντινοί την παράδοση των σχολιαστών της ύστερης αρχαιότητας και έκαναν αλλαγές στα αριστοτελικά κείμενα με στόχο να τα κάνουν πιο προσιτά στους Βυζαντινούς αναγνώστες τους. Και είναι ενδιαφέρον ότι σε μερικές περιπτώσεις οι αλλαγές ήταν τόσο σημαντικές, ώστε να είναι εύλογο να θεωρούμε τα έργα των Βυζαντινών σχολιαστών ως προσπάθειες αντικατάστασης του αριστοτελικού έργου. Θα ήθελα σήμερα να εξετάσω αυτό ακριβώς το θέμα, πώς δηλαδή κατανοούσαν οι Βυζαντινοί το ρόλο τους ως υπομνηματιστές των αριστοτελικών πραγματιών. Θέλω δηλαδή να διερευνήσω, έστω και πολύ σύντομα, το σκοπό που αποδίδουν οι ίδιοι οι Βυζαντινοί σχολιαστές στα σχόλιά τους, εξετάζοντας τι έχουν να πούν οι ίδιοι για αυτά. Πιο συγκεκριμένα, θέλω να σας παρουσιάσω δύο κείμενα από την εποχή των Παλαιολόγων, στα οποία οι συγγραφείς τους συζητούν το ρόλο τους στη μακρόχρονη παράδοση των σχολιαστών του Αριστοτέλη. Τα δύο αυτά κείμενα είναι πρόλογοι σε υπομνήματα αριστοτελικών κειμένων. Το πρώτο είναι ο πρόλογος στην παράφραση του έργου του Αριστοτέλη «Περί ψυχής», γραμμένος από τον Σοφωνία, μάλλον στο τέλος του 13ου αιώνα. Το δεύτερο είναι η προλογική επιστολή που γράφει τον 15ο αιώνα ο Γεώργιος Σχολάριος Γενάδιος
επιστολή που προλογίζει τα λογικά του σχόλια στην εισαγωγή του Πορφύριου, στις κατηγορίες του Αριστοτέλη και στο περιερμηνείας του Αριστοτέλη. Αλλά ας ξεκινήσω με λίγα λόγια για τον συγγραφέα του πρώτου προλόγου, του Σοφονία. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για τη ζωή του. Φαίνεται ότι πρόκειται για τον Κωνσταντινουπολίτη μοναχό που συνετέλεσε στην αποτυχημένη προσπάθεια να δοθεί στον Μιχαήλ τον Ένατο ως νύφη, μια πριγκίπισσα της Δύσης, γύρω στο 1295. Ανάμεσα στα φιλοσοφικά του έργα, είναι πιθανό να συγκαταλέγονται και οι ανώνυμες παραφράσεις στις κατηγορίες, τα αναλυτικά πρότερα, τους σοφιστικούς ελέγχους και τα μικρά φυσικά του Αριστοτέλη, παραφράσεις στις οποίες συναντούμε κοινά υφολογικά στοιχεία με την παράφραση του περιψυχής που θα μας απασχολήσει. Είναι σαφές ότι ο πρόλογος του Σοφονία στην παράφρασή του του περιψυχής είναι επηρεασμένος από τον πρόλογο που έγραψε ο Συμπλίκιος, ένας νεοπλατωνικός σχολιαστής του Αριστοτέλη του 6ου αιώνα στις κατηγορίες. Αλλά υπάρχουν και σημαντικές διαφορές ανάμεσα στον πρόλογο του Σοφονία και σε αυτόν του Συμπλίκιου και αυτές θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε. Ο Συμπλίκιος υποστηρίζει, και σας έχω το κείμενο του Συμπλίκιου, το οποίο είναι η πηγή έμπνευσης για τον Σοφονία, είναι το πρώτο κείμενο. Ο Συμπλίκιος λοιπόν υποστηρίζει στον πρόλογό του ότι οι αριστοτελικοί σχολιαστές θα πρέπει να χωριστούν σε δύο κατηγορίες, γιατί είχαν διαφορετικούς στόχους. Ανάμεσα στους σχολιαστές, λέει ο Συμπλίκιος, συναντούμε πρώτον εκείνους που το μόνο που επιχείρησαν ήταν να κάνουν σαφέστερα τα κείμενα του Αριστοτέλη, για παράδειγμα ο Θεμίστιος στον 4ο αιώνα, που ήταν φημισμένος για την κοψότητα του λόγου του. Και δεύτερο, εκείνους που επίσης επιχείρησαν να κάνουν σαφέστερα τα κείμενα του Αριστοτέλη, αλλά επιπλέον επιχείρησαν και να εξηγήσουν τη σκέψη τους. Άρα βλέπετε, η διαφορά είναι ότι οι πρώτοι απλά ενδιαφέρονται για την κοψότητα του λόγου, προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν πράγματα που είναι δυσνόητα, ενώ οι δεύτεροι ενδιαφέρουν να δώσουν πια ερμηνεία του αριστοτελικού κειμένου. Μάλιστα, ο Συμπλίκιος παραθέτει έναν μεγάλο κατάλογο από σχολιαστές στις κατηγορίες του Αριστοτέλη και στη συνέχεια εξηγεί γιατί αποφάσισε ο ίδιος να γράψει το υπόμνημά του, παρόλο που υπήρχαν ήδη τόσα πολλά και σημαντικά υπομνήματα. Υποστηρίζει λοιπόν ότι συνέθεσε τα σχόλιά του γιατί ήθελε, και βλέπετε το κείμενο αρχίζει, το έχω υπογραμμίσει ώστε να είναι πιο εύκολο, το πρώτο πράγμα που θέλει είναι να κατανοήσει καλύτερα τη σκέψη του Αριστοτέλη. Άρα λέει ακριβεστέραν των ηρημένων κατανόησιν προσλαβήν. Το δεύτερο που θέλει είναι να παρουσιάσει τη σκέψη του Αριστοτέλη με σαφή και ευκρινή τρόπο για όσους δεν μπορούν εύκολα να την προσεγγίσουν. Επί το σαφέστερόντε και συμμετρότερον καταταγήν. Και τρίτον θα πει να συγκεντρώσει όσες ερμηνείες είχαν ήδη γραφεί σε ένα μόνο έργο. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ότι ισχυρίζεται ο Συμπλίκιος πως ο ίδιος πρόσθεσε μόνο λίγα σχόλια που και αυτά είναι επηρεασμένα από τους προηγούμενους σχολιαστές. Ο πρόλογος του Συμπλίκιου δείχνει σαφώς, νομίζω, το πόσο συνειδητά ο σχολιαστής αυτός του 6ου αιώνα βασίζεται στην προηγούμενη σχολιαστική παράδοση για να διασαφηνίσει το έργο του Αριστοτέλη. Και ήταν η πρώτη φορά που κάποιος παρουσίαζε συστηματικά την ιστορία αυτής της παράδοσης και προσπαθούσε να την αξιολογήσει. Αξίζει μάλιστα να υποθεί ότι ο κατάλογος των σχολιαστών είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και γιατί αναφέρονται σχολιαστές των οποίων το έργο δεν γνωρίζουμε, αλλά και γιατί ανάμεσα στους σχολιαστές είναι ο Πλωτίνος, που ο Συμπλίκιος τον θεωρεί και αυτόν σχολιαστή, όπως και τον Αλέξανδρο Αφροδισιαία. Το πιο σημαντικό για μένα όμως είναι το γεγονός ότι γίνεται εδώ σαφής η άποψη του Συμπλίκιου ότι για να προσεγγίσουμε το αριστοτελικό κείμενο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα σχόλια των προγενέστερων σχολιαστών. Άρα, σύμφωνα με το Συμπλίκιο, ήταν απαραίτητο να μελετά κανείς τις αριστοτελικές πραγματείες με τη βοήθεια των υπομνημάτων. Μάλιστα, μερικά από αυτά τα υπομνήματα θεωρούνται τόσο σημαντικά για το Συμπλίκιο, ώστε να φτάσει να υποβιβάζει τη δική του συνεισφορά και να παρουσιάζει το έργο του ως εισαγωγή όχι πια στις αριστοτελικές κατηγορίες, αλλά στα προγενέστερα υπομνήματα σε αυτό το έργο. Άρα βλέπετε, στο τέλος ακριβώς θα πει ως εισαγωγή και γυμνασίο τούτης, και αυτό δεν είναι πια το αριστοτελικό έργο, αλλά είναι τα προηγούμενα σχόλια. Ας κοιτάξουμε όμως τώρα τον πρόλογο του Σοφονία.
Ο Σοφωνίας, εμπνεόμενος από την ιστορική επισκόπηση των υπομνημάτων στις κατηγορίες που μας παρουσιάζει ο Συμπλίκιος, κάνει στον πρόλογο της παράφρασής του στο Περιψυχής μια διάκριση ανάμεσα σε δύο είδη και αυτός αριστοτελικών υπομνημάτων. Από τη μία πλευρά, λέει ο Σοφωνίας, υπάρχουν οι εξηγητές, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγει τον Αλέξανδρο Αφροδυσιαία, τον Αμμόνιο, τον Φιλόπονο και τον Συμπλίκιο, οι οποίοι, και τώρα μεταφράζω ένα μικρό μέρος από το κείμενο αυτό, οι οποίοι παρουσίασαν το κείμενο του Αριστοτέλη χωριστά και κομμάτι-κομμάτι, προσθέτοντας την ερμηνεία. Και ενώ διατηρούν τη διατύπωση του φιλοσόφου αμετάβλητη, αν και σε αποσπασματική μορφή, συνεισέφεραν και τις δικές τους παρατηρήσεις, προκειμένου να επιτύχουν μεγαλύτερη σαφήνεια. Από την άλλη μεριά, συνεχίζει ο Σοφωνίας, είναι εκείνοι οι σχολιαστές οι οποίοι θα έπρεπε να ονομαστούν παραφραστές. Άρα έχουμε μία διάκριση εδώ ανάμεσα σε εξηγητές και σε παραφραστές, όπως είναι ο Θεμίστιος και ο Μιχαήλ Ψελός στα λογικά του έργα. Και πάλι μεταφράζω, γιατί πήραν το ρόλο του ίδιου του Αριστοτέλη και προσποιήθηκαν ότι μιλούσαν για δικό τους λογαριασμό, προκειμένου η έκθεσή τους να είναι εύκολα κατανοητή και ενοποιημένη στο σύνολό της και να μην είναι αποσπασματική. Έτσι αγνόησαν την ακριβή διατύπωση και δεν τη συμπεριέλαβαν ούτε σε ξεχωριστά αποσπάσματα στα έργα τους, ούτε ενοποιημένοι με τα σχόλιά τους. Μόνο απλοποίησαν και ξεκαθάρισαν το νόημα, το οποίο είναι συχνά πυκνό εξαιτίας της οξύτητας του πνεύματος του Αριστοτέλη και μερικές φορές εξαιτίας του δυσνόητου ύφους και της αφηγηματικής του δύναμης, αφού το πνευματικό στοιχείο είναι και η ταχύτητα, είναι αυτά τα οποία είναι κυρίαρχα στον Αριστοτέλη. Οι παραφραστές, σύμφωνα με τον Σοφωνία, έτειναν μόνο να αποσαφηνίσουν το κείμενο και να αποκαλύψουν το νόημα όσον αφορά στο λογοτεχνικό ύφος και απλώς ακολούθησαν το περιεχόμενό του. Οι εξηγητές, από την άλλη μεριά, πρόσθεσαν τις πιο χρήσιμες απόψεις και παρατηρήσεις που μπορούσαν να βρουν και συνεισέφεραν πλήθος προτάσεων σε κάθε μία από τις επικεφαλίδες, ως απόδειξη της επιστημονικής τους επάρκειας, αλλά και της πολυμάθειάς τους και της γενικής τους λαμπρής επίδοσης, κάνοντας έτσι ευκολοδιάβατο το δρόμο της φιλοσοφίας για όσους θα ήθελαν να την ακολουθήσουν αργότερα. Με λίγα λόγια, λοιπόν, ο Σοφωνίας θεωρεί ότι οι διαφορές ανάμεσα στα έργα των εξηγητών από τη μία πλευρά και των παραφραστών είναι οι εξής. Πρώτον, τα υπομνήματα των εξηγητών είναι εκτενή, ενώ οι παραφράσεις δεν είναι εκτενέστερες από ό,τι το αριστοτελικό κείμενο. Δεύτερον, οι εξηγητές ερμηνεύουν το αριστοτελικό κείμενο πρόταση-πρόταση, ενώ οι παραφραστές παρουσιάζουν το περιεχόμενό τους σε συνεχή αφήγηση. Τρίτον, οι εξηγητές κάνουν σαφές ότι σχολιάζουν το κείμενο κάποιου άλλου συγγραφέα, δηλαδή του Αριστοτέλη, ενώ ο παραφραστής υποδύεται το ρόλο του Αριστοτέλη, υποδύεται ότι είναι ο ίδιος ο Αριστοτέλης όταν γράφει. Και τέταρτον, ο σκοπός των εξηγητών είναι να διασαφηνίσουν τις αριστοτελικές πραγματείες, προτείνοντας δικές τους ερμηνείες στα διαφορετικά ζητήματα που θίγει ο Αριστοτέλης, ενώ οι παραφραστές προσπαθούν να διασαφηνίσουν τις αριστοτελικές πραγματείες, εξηγώντας τα δυσνόητα σημεία των κειμένων, οργανώνοντας τη δομή τους και χρησιμοποιώντας πιο κομψές εκφράσεις. Δεν θα εξετάσω εδώ αν οι λεπτομέρειες αυτής της διάκρισης που κάνει ο Σοφωνίας ανταποκρίνεται πράγματι στα χαρακτηριστικά των διαφορετικών υπομνημάτων. Θα ήθελα όμως να εστιάσω στην τελευταία διαφορά που επισημαίνει ο Σοφωνίας και που είναι παρόμοια με αυτή του Συμπλίκιου, δηλαδή στο διαφορετικό σκοπό των εξηγητών και των παραφραστών του Αριστοτέλη. Σύμφωνα με τον Σοφωνία, και οι εξηγητές και οι παραφραστές προσπαθούν να κάνουν τη σκέψη του Αριστοτέλη προσιτή, αλλά ακολουθούν διαφορετικές μεθόδους. Οι παραφραστές κάνουν υφολογικές αλλαγές στο κείμενο του Αριστοτέλη, ώστε να γίνει πιο προσιτό και κομψό, ενώ οι εξηγητές προτείνουν τις δικές τους ερμηνείες, αλλά διατηρούν το ύφος του Αριστοτέλη. Δηλαδή, σύμφωνα με τη διάκριση του ίδιου του Σοφωνία, οι εξηγητές αναπαράγουν το αυθεντικό αριστοτελικό κείμενο, αλλά με κόστος τη διακοπή της συνέχειας του επιχειρήματος, ενώ οι παραφραστές διατηρούν τη συνέχεια θυσιάζοντας την αυθεντικότητα του κειμένου. Το κείμενο
κίνητρο που οδηγεί το Σοφωνία να παρουσιάσει αυτή τη διαφορά ως ουσιώδη είναι προφανώς ότι αυτή η διάκριση του επιτρέπει να εισάγει το δικό του είδος υπομνήματος ως έναν συνδυασμό των καλύτερων στοιχείων από τους προηγούμενους τύπους. Γιατί ισχυρίζεται ότι ο ίδιος πρόκειται να συνδυάσει την αυθεντική διατύπωση του Αριστοτέλη με τις παρατηρήσεις των υπομνηματιστών, ώστε να δημιουργήσει μια συνεχή, ενοποιημένη και ανεξάρτητη έκθεση σε πρώτο πρόσωπο. Με τον τρόπο αυτό, το υπόμνημα του Σοφωνία θα συνιστά κάτι καινούριο, πιστεύει ο ίδιος. Με άλλα λόγια, ο Σοφωνίας παρουσίαζε τα σχόλιά του ως υφολογικές καινοτομίες, που επιδιώκουν όμως να μην αποκλίνουν από το περιεχόμενο των αριστοτελικών κειμένων. Αλλά είναι σημαντικό ότι ο Σοφωνίας, όπως ακριβώς και ο Συμπλίκιος, αναγνώριζε ότι ανήκει σε μια μακρόχρονη παράδοση σχολιαστών, οποιαδήποτε και αν ήταν η δική του καινοτομία. Επίσης, όπως και ο Συμπλίκιος, ο Σοφωνίας σκέφτεται και αυτό το ρόλο του ως υπομνηματιστή σε αυτή τη μακρόχρονη παράδοση, έτσι ώστε να δικαιολογήσει τη δική του συνεισφορά. Αλλά στην περίπτωση του Σοφωνία, δεν έχουμε έναν υπομνηματιστή, όπως ο Συμπλίκιος, που να υποβιβάζει τη συνεισφορά του. Αντιθέτως, ο Σοφωνίας τόνιζε τις υφολογικές καινοτομίες του, που είχαν σαν αποτέλεσμα το έργο του να αυτονομείται από το αριστοτελικό έργο, σε βαθμό που θα μπορούσε και να το αντικαταστήσει. Δηλαδή, η παράφραση του Σοφωνία ήταν έτσι γραμμένη, ώστε να αντικαθιστά το αριστοτελικό κείμενο και να μην υπάρχει ανάγκη να διαβάζεται παράλληλα με αυτό. Εδώ όμως περιορίζεται και η καινοτομία της παράφρασης του Σοφωνία. Άλλωστε και ο ίδιος ο Σοφωνίας δεν θεωρεί ότι παρουσιάζει διαφορετικές ερμηνείες στο κείμενο του Αριστοτέλη. Στόχος του ήταν μόνος να το διασαφηνίσει και να αλλάξει τον τρόπο έκφρασης και παρουσίασής του. Αλλά ας περάσουμε στο δεύτερο κείμενο, την επιστολή του Γενάδιου, που αποτελεί τον πρόλογο στα λογικά του υπομνήματα. Ο Γενάδιος, που όπως είναι γνωστό ήταν ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης μετά την άλωση από τους Οθωμανούς, όπως είπε και ο κύριος Μπενάκης, ήταν από τους πιο μορφωμένους και πολυγραφότατους Βυζαντινούς στοχαστές και θερμός υποστηριχτής των φιλοσοφικών θεωριών του Αριστοτέλη και του Θωμά Ακινάτη. Τα τρία υπομνήματά του, τα τρία λογικά του υπομνήματα, στην εισαγωγή του Πορφύριου, στις κατηγορίες του Αριστοτέλη και στο περί ερμηνείας του Αριστοτέλη, είναι τα εκτενέστερα βυζαντινά υπομνήματα στα έργα αυτά και προορίζονται για τη διδασκαλία της λογικής το πρώτο έτος των φιλοσοφικών σπουδών. Τώρα, στην επιστολή του στον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, ο Γενάδιος παραπονιέται για το γεγονός ότι στην εποχή του δεν υπήρχαν ικανοί δάσκαλοι της αριστοτελικής φιλοσοφίας και για να μπορέσει να κατανοήσει τις αριστοτελικές πραγματείες έπρεπε να μελετήσει τους αρχαίους σχολιαστές. Στην ίδια επιστολή, λοιπόν, ο Γενάδιος διακρίνει τους προηγούμενους σχολιαστές σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία, θα πει ο Γενάδιος, είναι ακριβώς αυτή, τους ονομάζει τους απλουστάτους. Είναι αυτοί που απλοποιούν την αριστοτελική σκέψη και ασχολήθηκαν με τις θεωρίες του Αριστοτέλη μόνο επιφανειακά. Η δεύτερη κατηγορία είναι όσοι ασχολήθηκαν με το αριστοτελικό κόρπους με πιο συστηματικό τρόπο και αυτούς τους ονοματίζει, είναι ο Θεόφραστος, που είναι ο μαθητής του Αριστοτέλη, ο Αλέξανδρος Αφροδυσσέας, ο Πορφύριος, ο Συριανός και ο Συμπλίκιος. Είναι ενδιαφέρον επίσης το ότι ο Γενάδιος ομολογεί πως η γνώση του της λατινικής γλώσσας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη στη σύνθεση των υπομνημάτων του, γιατί του έδωσε τη δυνατότητα να μελετήσει τα λογικά έργα της δυτικής σχολαστικής παράδοσης, η οποία είχε ήδη ενσωματώσει όχι μόνο τις απόψεις των αρχαίων σχολιαστών, αλλά και του Αβικένα και του Αβερόη, όπως επίσης και των άλλων Αράβων και Περσών που μελέτησαν τον Αριστοτέλη. Σας έχω πάλι υπογραμμίσει που λέει και έτητα Αβερόου και Αβικένου και πολλών άλλων Αράβοντε και Περσών εις την όλη φιλοσοφία συγγράμματα. Παρόλο που στον πρόλογό του ο Γενάδιος δεν αναφέρει τα ονόματα των σχολιαστών της Δύσης, των οποίων τα έργα χρησιμοποίησε, με μόνη εξαίρεση τον Θωμά Ακινάτη, στο κυρίως κείμενο των λογικών σχολείων του υπάρχουν αναφορές στο Βοήθειο, στον Gilbert de la Poiret, στον Αλβέρτο τον Μέγα
και μια μοναδική αναφορά στο Ραντούλφους Μπρίτο, ο οποίος ήταν ένας θεολόγος και φιλόσοφος που δίδασκε αριστοτελική λογική στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού στις αρχές του 14ου αιώνα. Μάλιστα, ο Γενάδιος τονίζει ότι είναι ακριβώς η χρήση αυτών των λατινικών κειμένων που διαφοροποιούν τα δικά του σχόλια από τα προηγούμενα και είναι αυτός ο λόγος που τα κάνει να υπερτερούν σε σχέση με τα σχόλια που βρίσκουμε στον Φιλόπωνο, στον Μιχαήλ Ψελό και στον Λέοντο Μαγεντινό. Και πάλι σας έχω υπογραμμίσει το κείμενό του που αναφέρεται σε αυτούς τους τρεις βυζαντινούς σχολιαστές. Συνεπώς, όταν ο Γενάδιος έγραφε τα υπομνήματά του, είχε πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι ανήκησε μια μακρά σχολιαστική παράδοση. Ομολογούσε με περηφάνεια ότι η σχολιαστική παράδοση από την οποία επηρεάστηκε δεν συμπεριέλαμβανε μόνο τους σχολιαστές της ύστερης αρχαιότητας, αλλά και τους σχολιαστές της Δύσης και μερικούς προγενέστερους βυζαντινούς σχολιαστές. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο Γενάδιος τοποθετούσε τον Φιλόπωνο μαζί με τον Μαγεντινό και τον Μιχαήλ Ψελό και όχι με τους σχολιαστές της ύστερης αρχαιότητας, όπως κάνουμε τώρα, που σημαίνει ότι γι' αυτόν η θρησκεία αποτελούσε κριτήριο για την κατηγοροποίηση των προηγούμενων σχολιαστών. Αυτό όμως που κυρίως διαφοροποιεί τη σύντομη ιστορική επισκόπηση των σχολιαστών που παρουσιάζει ο Γενάδιος από την αντίστοιχη του Σοφωνία, είναι ακριβώς αυτό που τονίζει ο ίδιος, ότι δηλαδή έχει επηρεαστεί από τους σχολιαστές της Δύσης. Πιο συγκεκριμένα, στον πρόλογο του ο Γενάδιος αναφέρει ότι τα έργα τους, που ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα και ως προς το περιεχόμενο, αλλά και ως προς τη μέθοδό τους, γιατί η δομή των λατινικών κειμένων βοηθούσε στη σαφήνεια παρουσίασης των αριστοτελικών σχολείων, έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη παιδαγωγική αξία και να είναι πιο βοηθητικά στη διδασκαλία από ό,τι αυτά των αρχαίων σχολιαστών. Και είναι το δεύτερο κείμενο που σας έχω δώσει, όπου ο Γενάδιος ακριβώς θα πει ότι θα πρέπει να χωρίσουμε τελικά αυτά τα σχόλια στις αναγνώσεις, αυτό σας υπογραμμίζω, τις αναγνώσεις επίσης τις χωρίζουμε στην προθεωρία και μετά όλες οι διαιρέσεις που προτείνει είναι διαιρέσεις που βρίσκουμε και στα λατινικά κείμενα. Ως προς το περιεχόμενο των λογικών υπομνημάτων του, ο Γενάδιος προσφέρει μια περιεκτική παρουσίαση όλων των ερμηνεών που προτάθηκαν σχετικά με τα αριστοτελικά κείμενα, πράγμα που εγγυάται κατά τη γνώμη του τη δυνατότητα να επιλέγει την καλύτερη ερμηνεία. Γιατί ο Γενάδιος ισχυρίζεται ότι σε μερικά ζητήματα οι δυτικοί σχολιαστές έθεσαν ενδιαφέροντα ερωτήματα, υποστήριξαν σημαντικές απόψεις και έκαναν διακρίσεις πολύ πιο διεισδυτικές από αυτές των αρχαίων σχολιαστών. Συνεπώς, σύμφωνα με τον Γενάδιο, τα λατινικά υπομνήματα κατάφεραν δύο πράγματα και να επισκιάσουν κάποιες από τις ερμηνείες των αρχαίων υπομνηματιστών, αλλά και να αναπτύξουν την αριστοτελική φιλοσοφία με ενδιαφέρουσες θεωρίες. Και είναι μάλιστα το κείμενο που πάλι σας έχω υπογραμμίσει, που λέει ότι πολλές μεν προσθήκες την αριστοτελική φιλοσοφία επίφξησαν, αυτό με ενδιαφέρει, το ότι επίφξησαν την αριστοτελική φιλοσοφία, πλήωση δε και υψηλωτέρη ζητήμασίτε και θεωρήμαση και διαιρέσεση λεπτοτάτας τα στον ημετέρων και πρώτων εξηγητών απέκρυψαν εξηγήσεις. Οποιαδήποτε όμως και αν ήταν η επίδραση των αρχαίων ελληνικών και λατινικών υπομνημάτων στη σκέψη του Γενάδιου, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης είναι ο τρόπος που βλέπει ο Γενάδιος το ρόλο του ως σχολιαστή του Αριστοτέλη τον 15ο αιώνα. Και ισχύει, νομίζω, ότι συναντούμε στον πρόλογό του την ίδια συνειδητοποίηση που είδαμε και στον Σοφωνία ως προς τη σημασία και την πολυμορφία της προηγούμενης παράδοσης. Η σημαντική διαφορά στην περίπτωση του Γενάδιου είναι το γεγονός ότι σαφώς θεωρεί τη σχολιαστική παράδοση ως μέρος της φιλοσοφικής παραγωγής εκείνης της εποχής, θεωρεί δηλαδή τους σχολιαστές φιλοσόφους, δηλαδή θεωρεί τους σχολιαστές αυτούς ως φιλοσόφους με τους οποίους διαλέγεται είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί μαζί τους. Με άλλα λόγια, την περίοδο που ζει και γράφει ο Γενάδιος, ο ρόλος του σχολιαστή ήταν ακόμα φυσικά να εξηγήσει και να διασαφηνίσει την αριστοτελική σκέψη, αλλά την ίδια στιγμή ο σχολιαστής έπαιρνε σοβαρά υπόψη του τις ερμηνείες των προηγούμενων σχολιαστών και τις σχολίαζε, θεωρώντας τη συνέχεια της αριστοτελικής σκέψης, τη θεωρία ως
συνέχεια της φιλοσοφίας. Είναι ο τρόπος που κάνουν φιλοσοφία, γράφουν υπομνήματα. Γιατί φαίνεται ότι σύμφωνα με τον Γενάδιο, ο ρόλος του υπομνηματιστή δεν είναι μόνο να κάνει αλλαγές στο αριστοτελικό κείμενο για παιδαγωγικούς λόγους και άρα να εισάγει μόνο υφολογικές καινοτομίες σαν αυτές που κάνει ο Σοφωνίας, αλλά και να επεκτείνει την αριστοτελική σκέψη. Και είναι εύλογο να θεωρεί κανείς ότι η άποψη αυτή του Γενάδιου είναι αποτέλεσμα της επίδρασης που άσκησαν στο έργο του οι δυτικοί σχολιαστές. Γιατί παρόλο που ομολογεί ότι σε μερικά σημεία προτείνει τις δικές του ερμηνείες, αμέσως συμπληρώνει ότι τις περισσότερες φορές δεν θεωρούσε ότι καταλάβαινε καλύτερα το κείμενο από ό,τι οι προγενέστεροι του. Άρα για να κλείσω την ομιλία μου, ο Γενάδιος μου φαίνεται ότι είναι ο μόνος βυζαντινός σχολιαστής στην αριστοτελική λογική που είναι ανοιχτός στην επίδραση της Δύσης. Αυτή η επίδραση όμως δεν περιοριζόταν σε απλή μετάφραση ή σε άκρητη αποδοχή. Γιατί τα λογικά σχόλια του Γενάδιου αποτελούν κατά τη γνώμη μου μια πρωτότυπη σύνδεση από στοιχεία παρμένα και από τα αρχαία ελληνικά σχόλια και από τα λατινικά σχόλια, έτσι ώστε να αξίζει κανείς να δει με ποιο τρόπο ακριβώς συνδυάζει αυτές τις διαφορετικές σχολιαστικές παραδόσεις. Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε συνέχεια στην προσπάθεια του Γενάδιου μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Θα χρειαστεί να περάσει αρκετός χρόνος μέχρι να συναντήσουμε τον Θεόφιλο Κορυδαλέα, ο οποίος σπούδασε στην Πάδοβα στις αρχές του 17ου αιώνα και έγραψε και αυτό σχόλια στις αριστοτελικές πραγματείες, σχόλια που προσπαθούν να συνδυάσουν τον δυτικό σχολαστικισμό με την παράδοση των αριστοτελικών υπομνηματιστών της ύστερης αρχαιότητας και του Βυζαντίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την καθηγήτρια κυρία Ιεροδιακόνου για την πραγματικά πολύ εμπεριστατωμένη αυτή ομιλία πάνω στα σχόλια και τους σχολιαστές του Αριστοτέλη και όλες τις διακρίσεις που μας είπε και μας έδωσε εδώ. Με την κυρία Ιεροδιακόνου τελειώνει το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκδήλωσης. Εγώ θα παραδώσω τη σκητάλη στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Σπουδών και Πολιτισμού Νίκος Βορώνος, τον καθηγητή, θεολόγο και διδάκτορα της ιστορίας κύριο Δημήτρη Μουζάκη, και θα καλέσω εδώ στο τραπέζι τον καθηγητή κύριο Γεωργίου, τον κύριο Βίγκλα και τον κύριο Τελέλη. Κατερίνα, ναι. Τον Σοφωνία τον εξέταταν στο Βερολίνο για τους σοφιστικούς ελέγχους. Ναι. Είχαν εκτιμήσει την ποιότητα. Ναι, ναι, ναι. Το μόνο που ξεκινώ. Ναι, ναι. Thank you.
ήθελε. Ήθελα να καθίσω στην άκρη. Δεν πειράζει. Γιατί? Το σπίτι αυτό θα αποκλείσουμε. Που κάνει το θάρρυβο. Σπίτι είναι τελικά. Σπίτι είναι. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε μετά αυτό το ολιγόλεπτο διάλειμμα για να πάρουμε τις θέσεις μας και να ακολουθήσουμε τους προηγούμενους. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Διευθύντρια, να ευχαριστήσω θερμά για την τιμή που μου κάνατε να επομιστώ μέρος του συντονισμού του σημερινού τραπεζιού και να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι μέσα σε μια τέτοια συζήτηση ανάμεσα σε τόσο σημαντικούς ανθρώπους, όπου το θέμα με το οποίο καταπιάνονται και προσεγγίζουν είναι πάρα πολύ σχετικό και κοντινό και στα προσωπικά μου ενδιαφέροντα, καθώς οι δύο ιδιότητες που έχω, του ιστορικού και του θεολόγου, κεντρίζουν πάντοτε το ενδιαφέρον μου ανάμεσα στη διαλεκτική, ανάμεσα στην αποκάλυψη και την ιστορία, ανάμεσα στην πίστη και τη γνώση, ανάμεσα στο κτιστό και στο άκτιστο. Επομένως, σε αυτό το θέμα, σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα το οποίο είχε θέσει ο Τερτυλιανός, ποια η σχέση των Ιεροσολύμων με την Αθήνα, είναι πάντοτε επίκαιρο και οπωσδήποτε σχετικό με το σημερινό θέμα. Συνεχίζουμε λοιπόν με τους ομιλητές μας, δίνοντας το λόγο στον καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στον κύριο Θεόδωρο Γεωργίου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ο Αριστοτέλης και το Βυζάντιο ως φιλοσοφική κοινότητα. Επιστημολογικές παρατηρήσεις». Θέλει να ανέβει στο βήμα, βεβαίως. Ωραία. Το κοινό μας εδώ και... Λάτε, κυρία συνάδελφε, γιατί θα απαντήσω και σε όσα ζητήματα θέσατε, πέρα από όσα έχω ετοιμάσει. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, θέλω να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, τον κύριο Φλογαΐτη, που πάντοτε... Εννοείται τώρα και το Ινστιτούτο μας και την κυρία Μπουρδάρα, τη συνάδελφο, την κυρία Κέλλη Μπουρδάρα, που έχουμε την πρωτοβουλία να κάνουμε αυτή την ημερίδα, αυτό το colloquium. Και έχουμε τον πραγματικά τον όρο που χρησιμοποιήσατε, κυρία συνάδελφε, για τον κύριο Μπενάκη, είναι ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Είναι ο πρίτανης της έρευνας με τα τόσα χρόνια στα οποία εργάζεται σε αυτό το αντικείμενο και τα τόσα μας έχει προσφέρει στη φιλοσοφική κοινότητα, όχι μόνο στην ελληνική, αλλά στην ευρωπαϊκή φιλοσοφική κοινότητα και με αυτά τα οποία μας παρουσίασε ως εκδοτικά επιτεύγματα. Τα λέω αυτά και για όλους εδώ όσοι δεν γνωρίζετε τον κύριο Μπενάκη, για τη δουλειά την οποία έχει κάνει και την οποία ακριβώς έχει αποθησαυριστεί σε αυτούς τους τόμους και σε όλους τους άλλους τόμους τους οποίους θα γνωρίσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ακριβώς θέλω να σας πω και να επεξεργαστούμε εμείς σήμερα ως σεμινάριο, σας παρακαλώ, εδώ. Και ελπίζω αυτός ο ήχος, ο οποίος με ταλαιπώρησε εμένα προσωπικά, και σας υποθέτω, να μας ταλαιπωρήσει τώρα πάλι. Λοιπόν, το θέμα μου είναι ο Αριστοτέλης στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο θα το δούμε ως φιλοσοφική κοινότητα. Πολύ ωραία. Θα κάνω μια σειρά από επιστημολογικές, μεθοδολογικές παρατηρήσεις. Σας έχω μοιράσει ένα χαρτί, ένα paper, ένα κείμενο. Α, αρχίσαμε. Θα κλείσουμε την πόρτα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα κλείσουμε την πόρτα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, εκείνο το οποίο ζητάω από εσάς είναι να συγκεντρωθούμε εδώ, γιατί πέρα από αυτό το χαρτί το οποίο έχουμε στα χέρια μας, σας παρακαλώ, κύριε Χαρκα, τώρα το βλέπετε. Ωραία. Τα ερεθίσματα τα οποία μας έδωσαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές είναι ερεθίσματα προς προβληματισμό και σας δηλώνω τώρα, έχω τόνο επιθετικό, θα συμφωνείτε, ωραία. Σας δηλώνω ότι με την εισήγηση της συναδέλφου της κυρίας Ιεροδιακόνου, κυρία συνάδελφε, ελάτε να με ακούσετε, επιρρονίονται
πολλά πράγματα από αυτά τα οποία υποστηρίζω, αλλά διαφωνώ μαζί σας. Και θέλω ακριβώς να συζητήσουμε εδώ. Θα δείτε πώς. Θα δείτε τώρα πώς θα συζητήσουμε. Λοιπόν, πρώτα να θέσουμε το ερώτημα, το οποίο έτσι ένα προκλητικό ερώτημα για να σκεφτούμε. Παρακαλώ, δεν θέλω συζήτηση εκεί μεταξύ σας. Λοιπόν, ο Μιχαήλ Εφέσιος, αυτός ο Βυζαντινός σχολιαστής, από τη μια, και ο Θωμάς ο Ακινάτης, με τον ίδιο τρόπο μελετάνε, διαβάζουν, ερευνούν τον Αριστοτέλη. Αυτό είναι ένα ερώτημα κέραιο, ουσιαστικό, στο οποίο εμείς εδώ ως κολόκβιουμ καλούμαστε απόψε να απαντήσουμε. Έχουμε εδώ τους ειδικούς. Από την πλευρά μου θα σας δώσω κάποιες επιστημολογικές, μερικές επιστημολογικές παρατηρήσεις θα κάνω εγώ. Επαναλαμβάνω, έχουμε δύο σχολιαστές των αριστοτελικών κειμένων. Ο ένας είναι ο Μιχαήλ Εφέσιος στο Βυζάντιο και ο άλλος είναι ο Θωμάς ο Ακινάτης στη Δύση. Κάνουν την ίδια ερμηνευτική δουλειά? Η απάντηση είναι, τη λέει η βιβλιογραφία. Όλη η βιβλιογραφία λέει όχι. Ακούσα τι είπε προηγουμένως η συνάδελφος, κυρία Ιεροδιακόνου, για τους Βυζαντινούς σχολιαστές. Που έκανε μια θαυμάσια ανάλυση, έκανε μια την ταξινόμηση, την κατάταξη όλων αυτών των υπομνηματιστών, σχολιαστών, εξηγητών, πώς αλλιώς ο νόμος κτλ. Λοιπόν, το ερώτημά μας είναι ότι το Βυζάντιο είναι, κύριε Χάραγα, είναι κρατική μορφή. Είναι μορφή ζωής, πολιτική μορφή ζωής από τη μια. Εμάς εδώ μας ενδιαφέρει να την εξετάσουμε και ως φιλοσοφική κοινότητα. Πολύ ωραία. Θέτω στο χαρτί που έχετε μπροστά σας. Αν φύγετε, κύριε συνάδελφε, με απορρίπτετε ως ομιλητή. Όταν μια κοινωνική συλλογικότητα, γράφω, μέσω του πνεύματός της, δηλαδή μέσω των στοχαστών της, μέσω των φιλοσόφων της, μέσω της πνευματικής της δραστηριότητας, επομίζεται μια δουλειά, ένα έργο, ποιο, να επεξεργαστεί κείμενα ενός προγενέστερου φιλοσόφου, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Αριστοτέλη, σε ένα πρώτο επίπεδο να κάνει την ανάγνωση, να διαβάσει αυτά τα κείμενα. Πολύ ωραία. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο να ανακατασκευάσει τις ιδέες, τις απόψεις και ό,τι τέλος πάντων περιλαμβάνουν σε επίπεδο νοηματικό αυτά τα κείμενα. Τίθεται το ερώτημα. Τι δουλειά κάνουν και τι δουλειά κάνει, ποιο είναι ο στόχος αυτής της πνευματικής δραστηριότητας, αυτή καθεαυτή ή αυτή η πνευματική δραστηριότητα, και δευτερευόντως, τι γίνεται με οτιδήποτε άλλο συμβαίνει σε αυτή τη δομή αυτής της κοινωνικής συλλογικότητας, στο προκείμενο, στο Βυζάντιο. Μάλιστα. Εδώ σας προτείνω να ανατρέξουμε, κύριε Μπενάκη, μου επιτρέπετε, σε αυτόν τον διεθνώς καταξιωμένο βυζαντινολόγο, το Hans Georg Beck. Θα συμφωνείτε, υποθέτω μαζί μου, ότι είναι διεθνώς καταξιωμένος, ο οποίος τονίζει, σας παρακαλώ, ότι το Βυζάντιο είναι ως πολιτική μορφή ζωής εσωτερικός, από μέσα εσωτερικά, προσδιορίζεται ως αυτοκρατορία. Έχει να κάνει με τον αυτοκράτορα. Τι θα πει αυτό, θα σας το εξηγήσω στη συνέχεια. Είναι μια μορφή ζωής, επαναλαμβάνω, πολιτική μορφή ζωής, που είναι αυτοκρατορία. Ο Αριστοτέλης ζει σε μια άλλη μορφή ζωής. Πολιτική μορφή ζωής, κυρία Εισαγγελέα. Μάλιστα, μέχρι εδώ τα πάμε καλά. Αυτή η θεωρητική θέση του Μπεκ, αυτός είναι ο βυζαντινολόγος, εγώ είμαι πολιτικός φιλόσοφος. Τι λέω? Μπορεί να μεταφραστεί σε επιστημολογικό επίπεδο? Μπορεί να μεταφραστεί, ισχυρίζω. Πώς μπορεί να μεταφραστεί? Δηλαδή, εάν δεχτούμε αυτή τη θέση, και που σημαίνει ότι
επιχειρώ, αυτή είναι και η δική μου θεωρητική καινοτομία, να συνδέσουμε το Βυζάντιο ως ερμηνευτική κοινότητα και φιλοσοφική κοινότητα με την πολιτική μορφή την οποία είναι το Βυζάντιο. Εάν το Βυζάντιο συγκροτείται σε επίπεδο πολιτικό ως αυτοκρατορία, αυτό, κύριε Φλογαίτη, έχει συνέπειες στο πώς οι στοχαστές, η πνευματική δραστηριότητα, αντανακλάται στην ερμηνεία του Αριστοτέλη. Για να το προσέξουμε λίγο αυτό. Ότι από τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται μια κοινωνία ως πολιτική μορφή ζωής, αυτό προσδιορίζει και τον τρόπο πρόσληψης, αφομοίωσης των αριστοτελικών ιδεών. Παρένθεση εδώ. Αν μου επιτρέπετε, θα πρότεινα, το λέω και στην κυρία Μπουρδάρα, ο όρος reception είναι στα αγγλικά, reception στα γερμανικά. Θα προτιμούσαμε στα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε τον καθιερωμένο όρο, τον οποίο έχει εισάγει στην προβληματική μας ο ΚΑΘΙΤΑ Δημαράς. Και αφού έχουμε και το Ινστιτούτο μας εδώ, το οποίο το λέμε Νίκος Βορώνος, είναι δεξίωσης ο όρος. Ο ΚΑΘΙΤΑ Δημαράς έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, όπως ξέρουμε όλοι, πώς δεξιωθήκαμε εμείς ως κοινωνία το διαφωτισμό στη λογοτεχνία του ΚΑΘΙΤΑ Δημαράς, αλλά και πολλοί άλλοι στη φιλοσοφία το διαφωτισμό. Ο όρος λοιπόν θα πρότεινα, αντί να λέμε για πρόσληψη του Αριστοτέλη, να λέμε για δεξίωση. Ωραία, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η πολιτική μορφή ζωής Βυζάντιο και το Βυζάντιο ως φιλοσοφική κοινότητα είναι δύο πράγματα τα οποία, αν δεν τα συνδέσουμε, δεν θα βρούμε το μύτο για να καταλάβουμε πώς ακριβώς κατανόησαν, αυτοπροσδιορίστηκαν οι βυζαντινοί σχολιαστές ως ερμηνευτές του Αριστοτέλη. Και για να σας προκαταλάβω και να διατυπώσω τη διαφωνία μου με τη συνάδελφο την κυρία Ιεροδιακόνου, δεν ήσαν φιλόσοφοι. Δεν κάνανε φιλοσοφία, κυρία Ιεροδιακόνου, οι ερμηνευτές, οι Βυζαντινοί. Και θα το εξηγήσω αυτό, γιατί δεν κάνανε φιλοσοφία. Ήσαν σχολιαστές και θα εξηγήσω γιατί. Τι θα πει σχολιαστές. Παρακάτω. Υποστηρίζω λοιπόν, και γίνομαι εδώ τώρα κουραστικός, ότι το Βυζάντιο ως πολιτική μορφή ζωής και το Βυζάντιο ως φιλοσοφική κοινότητα υποδοχής, πρόσληψης και δεξίωσης των φιλοσοφικών ιδεών συνδέονται άρρηκτα, ή ορθότερα να αντιληφθούμε πώς και γιατί συμβαίνει αυτό, να δούμε ποια κείμενα και ποιες ιδέες του Αριστοτέλη γίνονται αποδεκτές στο Βυζάντιο. Προτείνω λοιπόν να το ανασυγκροτήσουμε το Βυζάντιο. Και εδώ, κύριε Μπενάκη, σας υπενθυμίζω ότι εσείς πολύ νωρίς, όταν συγκροτήθηκε η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία και έγινε το πρώτο συνέδριο, και εγώ είμαι ακόμα φοιτητής στη Φραγκφούρτη, εσείς κάνατε μια εισήγηση και είχατε πει γιατί αγνοήθηκε ο Αριστοτέλης στο Βυζάντιο. Δεν την έχω πρόχειρη τώρα εδώ, αλλά σας παραπέμπω σε εκείνο ότι έτσι είναι ο τίτλος της εισηγήσεώς σας. Ερωτηματικό. Αγνοείται. Ωραία. Θα τα δούμε τώρα στη συνέχεια. Ναι. Όχι, θα τα δούμε στη συνέχεια τώρα. Λοιπόν. Όχι. Θα σας τα πω τώρα και θα πούμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ και κάνουμε το κολόκβιο, για να διαφωνήσουμε. Λοιπόν. Ελάχιστα προβλήματα γνωσιοθεωρίας και ρητορικής πιστικής. Δεν έχω αναφερθεί ακόμα εκεί. Ένα λεπτό, δεν έχω έρθει στα περιεχόμενα. Λοιπόν. Κατηγορηματικότητα εδώ, η οποία δεν... Λοιπόν. Ένα λεπτό. Ήδη έκανα μια προεξαγγελία, την οποία με την κυρία Ιεροδιακόνου. Αν οι σχολιαστές, η κυρία Ιεροδιακόνου είπε σαφέστατα ότι οι σχολιαστές, οι ερμηνευτές, οι σχολιαστές, οι Βυζαντινοί, κάνουν φιλοσοφία. Ναι, τώρα θέλω να εξηγήσω τι θα πει φιλοσοφία. Κοιτάξτε, ακούστε κύριε Μπενάκη, αν μου επιτρέπετε, φιλοσοφία είναι να κατασκευάσουμε ιδέες συγκροτησιακές της κοινωνίας μας. Αυτή τη δουλειά δεν την κάνουν οι Βυζαντινοί. Λοιπόν, από Χέγγελ τουλάχιστον ξέρουμε. Να, σας παρακαλώ. Έχω επιχειρήματα. Αφήστε όμως τώρα. Εσείς μιλήσατε μισή ώρα, δεν σας διάκουσα. Νομίζω ότι θα ακολουθεί η συζήτηση, οπότε ας αφήσουμε τον μιλητή να ολοκληρώσει. Και... τη συζητήσω. Εντάξει. Ακόμα είμαι στην αρχή. Παρακαλώ. Τα ερευνητικά στάδια της εργασίας μου θέλετε να τα ακούσετε, παρακαλώ. Λοιπόν, τι
θα πει αυτοκρατορία? Τι θα πει ότι μια μορφή ζωής, πολιτική μορφή ζωής είναι αυτοκρατορία? Θα πει ότι είναι ένα αυτοαναφερόμενο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή ότι αυτό το σύστημα, κύριε Στήρη, δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Ο αυτοκράτορας δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Δεν υπάρχουν ούτε έλεγχοι, ούτε σχέσεις διαμεσολάβησης, ούτε σχέσεις από αυτές τις σχέσεις που ξέρουμε στο σύστημα της ιστορικής νεωτερικότητας. Αυτές για τις οποίες εμείς όλοι εδώ, στην εποχή του διαφωτισμού, είμαστε περήφανοι και αισθανόμαστε τόσο οικείοι με αυτά τα συστήματα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μία κοινωνία, έχουμε μάλλον μία πολιτική μορφή ζωής, η οποία ως αυτοαναφερόμενη δεν δίδει λογαριασμό, να το πούμε απλά, στην κοινωνία. Πώς λοιπόν μία τέτοια κοινωνία θα διαβάσει τον Αριστοτέλη, όπου εκεί στον Αριστοτέλη έχουμε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, κύριε Πρόεδρε. Θέτει ο Αριστοτέλης μια σειρά από ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Έρχονται λοιπόν οι σχολιαστές και λένε πάμπολα ωραία πράγματα ως ερμηνευτές, ως υπομνηματιστές κτλ. Θα δούμε παρακάτω τι θα συμβαίνει με αυτούς τους υπομνηματισμούς και όλα τα ωραία. Πάντως, το Βυζάντιο δεν είναι Βενετία. Σαφέστατα. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά που κάνουν οι πόλεις της Δύσης. Δεν είναι οποιαδήποτε άλλη πόλη η οποία βρίσκεται της Δύσης στην ιστορική διαδικασία διαμόρφωσης της δυτικής νεωτερικότητας, η οποία αναγιγνώσκει και διαβάζει, μελετά, ερευνά τον Αριστοτέλη με άλλες πραγματολογικές, ερμηνευτικές, πολιτικές παραμέτρους και διαστάσεις. Καταλήγουμε λοιπόν σε ένα πρώτο συμπέρασμα ενδιάμεσο, ότι άλλη είναι η μία ιστορία του Βυζαντίου, ερμηνευτική και πολιτική, και άλλη είναι η ερμηνευτική και πολιτική της Δύσης. Συντάσσει λοιπόν το Βυζάντιο έναν επιστημολογικό και θεωρητικό κατάλογο θεμάτων από το κόρπους του αριστοτελικού συστήματος. Και μας ανέφερε ο κύριος Μπενάκης πάρα πολλούς σχολιαστές και στοχαστές. Εγώ θα σας αναφέρω έναν ή πολλούς. Υπάρχει αυτή η οικογένεια των Γκεκαυμένων, τον 11ο αιώνα. Έχουμε και το κείμενο των στρατηγικών. Σας συνιστώ να πάτε να το βρείτε. Υπάρχει και στην ελληνική έκδοση, ο συνάδελφος ο Τσουγκαράκης έχει δημοσιεύσει, το έχει σχολιάσει και θα το βρείτε. Είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο. Θα δείτε λοιπόν εκεί ακριβώς ποια θέματα επιλέγονται από το αριστοτελικό κόρπους να εξεταστούν, να αναλυθούν και να σχολιαστούν. Τα θέματα αυτά αναφέρονται, παρακαλώ, ως επιτοπλίστων, τονίζω, σε ζητήματα πολιτικής και ηθικής, και αγνοούνται ή περιθωριακώς αντιμετωπίζονται προβλήμα. Εκεί θέλω μια συζήτηση μετά, στη συζήτηση. Ζητήματα γνωσιοθεωρίας και αισθητικής ρητορικής, παύλα ρητορικής. Παρένθεση. Εδώ θέλω να ακολουθήσουμε την καθιερωμένη, παγιωμένη και γενικώς αποδεχτή στη φιλοσοφική γραμματεία διαίρεση του καντιανού προγράμματος. Γνωσιοθεωρία, ηθική και πολιτική και αισθητική. Αν αυτή η διαίρεση της φιλοσοφικής γραμματείας ισχύει, και ισχυρίζομαι ότι ισχύει, του καντιανού προγράμματος, από αυτή την τριμερή διάκριση, στο Βυζάντιο το πρώτο, το πάνω χέρι, το έχει η πολιτική και η ηθική. Εκεί θα ακούσουμε να γράφονται, να σχολιάζονται, με τον τρόπο με τον οποίο μας το περιέγραψε η κυρία Ιεροδιακόνου, όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την πολιτική και με την ηθική. Αλλά ελάχιστα πράγματα, και εκεί θα μου απαντήσετε, κύριε Μπενάκη, για τα γνωσιοθεωρητικά και τα αισθητικά ζητήματα. Πάμε τώρα παρακάτω, το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στο σημείο αυτό σας παρακαλώ δύο επισημάνσεις, μάλλον αποσαφηνίζονται κάπως τα πράγματα. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει, αφομοιώνεται στη φιλοσοφική και διανοητική γραμματεία του Βυζαντίου ως στοχαστής, το είπαμε αυτό, του πολιτικού και της πολιτικής και ηθικής προβληματικής, και αυτό οφείλεται, είπαμε, συνεχίζω, αυτό οφείλεται, όπως αναλύθηκε προηγουμένως, στη θεμελίωση του επιστημονικού στοιχείου στο πολιτικό στοιχείο,
ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βυζαντινής μορφής ζωής. Η συνέπεια τώρα αυτού του επιστημολογικού συμβάντος, γιατί πρόκειται για ένα μείζον επιστημολογικό συμβάν, έγκυται στην κατάρτιση, εδώ είναι το κλειδί, παρακαλώ, του γραμματολογικού τύπου υποδοχής και πρόσληψης της αριστοτελικής φιλοσοφίας στη βυζαντινή φιλοσοφική κοινότητα. Αυτό δεν χρειάζεται να το ισχυριστώ. Το είπε ο ειδικός, η κυρία Ιεροδιακόνου. Μιλάμε για γραμματολογικό τύπο υποδοχής, τον οποίο αντιδιαστέλουμε από τον ερμηνευτικό, συγκροτησιακό, δομικό τύπο υποδοχής που χαρακτηρίζει τον Αριστοτέλη, την ανάγνωση και ερμηνεία του Αριστοτέλη από τη Δύση. Απαντάμε στο αρχικό ερώτημα. Ο Μιχαήλ Ψελός από τη μια ή ο Μιχαήλ Εφέσιος από τη μια και ο Θωμάς ο Ακινάτης από την άλλη. Ο Θωμάς Ακινάτης διαβάζει τον Αριστοτέλη συγκροτησιακά, κατασκευάζει δικές του κατηγορίες και ιδέες για να φτιάξει και να ερμηνεύσει τη δικιά του πραγματικότητα. Οι βυζαντινοί σχολιαστές παραμένουν σε ένα γραμματολογικό τύπο υποδοχής και πρόσληψης του Αριστοτέλη. Και τι θα πει αυτό τώρα γραμματολογικός, προσέξτε λίγο, δεν θα τελειώσω, 5 λεπτά ακόμα κύριε Πρόεδρε. Ως γραμματολογία χαρακτηρίζεται εκείνος ο τύπος υποδοχής, σύμφωνα με τον οποίο, μην τρομάξετε με τις λέξεις, δεν είμαι, το σημαίνον διαχωρίζεται από το σημαινόμενο. Μάλιστα. Το σημείο από το νόημα. Έχουμε τις λέξεις και τα νοήματα, υπάρχει ένα χάσμα, ένας διαχωρισμός. Μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη. Διανεμητική, ας πούμε, έχουμε ένα πρόβλημα, προβληματική περί διανεμητικής δικαιοσύνης στον Αριστοτέλη. Θα δείτε εσείς κανένα πρόγραμμα πολιτικό σε κάποιο αυτοκράτορα διανεμητικής δικαιοσύνης. Πάμε παρακάτω. Εσείς πολύ σωστά επισημαίνετε ότι έχουμε υπομνηματισμούς, έχουμε σχολιασμούς, έχουμε, πώς αλλιώς θα είπατε, εξηγητές κτλ. Υποδέχονται λοιπόν οι Βυζαντινοί την προγενέστερη φιλοσοφία ως σημείο, όχι ως ιδέα. Παρακαλώ, προσέξτε. Ο Θωμάς ο Ακινάτης υποδέχεται ως ιδέα την οποία ανακατασκευάζει, την επεξεργάζεται και προσπαθεί μέσα στην κοινωνία του να γεννήσει τη νέα ιδέα. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς σήμερα οι Αμερικανοί, αν είχατε έρθει στο παγκόσμιο, αυτό το συνέδριο που κάναμε στη Φιλοσοφική για τον Αριστοτέλη, θα βλέπατε τους άλλους τύπους υποδοχής που είχα παρουσιάσει, πώς ο Σαντέλ και ο Ρόουλς, αυτοί οι σύγχρονοι Αμερικανοί φιλόσοφοι, επεξεργάζονται τον Αριστοτέλη σήμερα. Λοιπόν, έχουμε μια ερμηνευτική διαχείριση τώρα και θέλω, αν είναι παρακινδευμένο αυτό επιστημολογικά και θεωρητικά, να με διορθώσετε. Δηλαδή, αφού λοιπόν επεξεργαζόμαστε τον Αριστοτέλη ως σημεία, κάνουμε δηλαδή μια δουλειά λεξικογραφική στο Βυζάντιο. Τι γίνεται εδώ τώρα με τα νοήματα, με τις ιδέες, οι οποίες είναι σαν ένας ουρανός, ο οποίος δεν μπορεί να σκεπάσει μια πραγματικότητα, η οποία είναι αίωλη. Τι γίνεται εδώ τώρα. Ανακύπτει ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, αντί να λύσουν τα προβλήματα τα κοινωνικά, τα πραγματικά, τα ρεαλιστικά της κοινωνίας τους οι Βυζαντινοί, δεν μπορούν να υπερβούν αυτό το πραγματολογικό τύπο υποδοχής του αριστοτελικού κειμένου και αφήνουν το ερώτημα αναπάντητο. Δηλαδή, μελετάμε ένα φιλοσοφικό κείμενο, τίθεται το ερώτημα, γιατί το μελετάμε, γιατί το ερευνάμε αυτό το φιλοσοφικό κείμενο. Δηλαδή, το θέτω εδώ, είναι η τελευταία παράγραφος, οι τελευταίες τρεις προτάσεις στο κείμενό μου, κατά πόσο η επιστημολογική ανασυγκρότηση του Αριστοτέλη στη βυζαντινή γραμματεία συνέβαλε στην κατασκευή της συνείδησης και της αυτοσυνείδησης αυτής της κοινωνίας. Το ερώτημα όμως αυτό τίθεται με τους όρους της σύγχρονης. Εμείς τώρα δεν διαβάζουμε την υποδοχή του Αριστοτέλη στους Βυζαντινούς όπως το διαβάσαν οι Βυζαντινοί, το διαβάζουμε με τους όρους του 21ου αιώνα. Και το ερώτημά μου είναι, οι τρεις προτάσεις τις διαβάζω κατά λέξη, σας παρακαλώ και δώσω σημασία και κλείνω. Το ερώτημά μου όμως αυτό τίθεται με τους όρους της ιστορικής νεωτερικότητας και για πολλούς μπορεί να θεωρείται και αδόκιμο και αδικαιολόγητο και παράτερο. Η διατύπωσή του όμως θέτει το ζήτημα της υποδοχής του Αριστοτέλη στη βυζαντινή φιλοσοφική κοινότητα ως πρόβλημα.
συγκροτησιακού και δομικού αναστοχασμού του Βυζαντίου ως αυτοκρατορίας, δηλαδή μιας μορφής ζωής στην ιστορική εξέλιξη της ανθρωπότητας. Είναι ανοιχτό το ερώτημα και θα πρέπει αυτό να το καταλάβουμε με τις όρους και τις προϋποθέσεις του 21ου αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα να πω. Μάχη τροπής γενωμένης, ενώ στάνταρος έτερος έστι, ή θέτερος έως επί αρχήν ήλθεν. Αριστοτέλης Αναντικά Πρότερα, 2.19. Η μετάβαση από τα επιμέρους στα καθόλου μοιάζει με την ανασύνταξη ενός ηττημένου στρατεύματος όταν παραταχθεί ο ένας άνδρας μετά τον άλλο, ώσπου να επανέλθει στην τάξη ολόκληρο το στράτευμα. Από τον David Ross, από την μονογραφία του Αριστοτέλη. Κατά τη διάρκεια της ύστερης αρχαιότητας και της Βυζαντινής περίοδου, δεν υπήρχε ιδιαίτερο θέμα διαφωνίας και αντιπαράθεσης μεταξύ του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Έτσι, όσον αφορά τις γενικές έννοιες, οι Βυζαντινοί φιλόσοφοι προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα που έθεσαν ο πλατωνικός μαθητής του Πλοτίνου Πορφύριος ο Θήριος, 3ος αιώνας μετά Χριστό, στην εισαγωγή του στα λογικά κείμενα του Αριστοτέλη, προϋποθέτοντας ότι οι δύο αρχαίοι φιλόσοφοι είναι συμφιλειωμένοι. Ακόμη, κληρονόμησαν τα νεοπλατωνικά υπονοήματα σε αυτό το έργο από τον Αμμόνιο, Ηλία και Δαβίδ 5ος και 6ος αιώνας, όσο και στο έργο Κατηγορίες του Αριστοτέλη από τον Ιωάννη Φιλόπωνο και τον Ολυμπιόδωρο 6ος αιώνας. Το πρόβλημα που έθεσε ο Πορφύριος αργότερα αποδείχθηκε κεφαλαιόδος σημασίας για πολλούς φιλοσόφους κατά τον 12ο και 13ο αιώνα στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα αφορούσε το οντολογικό στάτους των γενικών εννοιών. Ήδη στην πρώτη κιόλας παράγραφο του έργου του, ο Πορφύριος θέτει τρία ερωτήματα. Οι γενικές έννοιες υπάρχουν στην εκτός του νου πραγματικότητα ή είναι απλά έννοιες, επίνοιες του νου μας? Και αν ισχύει το πρώτο, είναι σωματικές ή ασώματες? Και αν ισχύει το δεύτερο, υπάρχουν ανεξάρτητα τα αισθητά αντικείμενα ή απλά είναι υπάρχουν σε αυτά? Οι Βυζαντινοί λοιπόν, στο βαθμό που συνέχισαν την νεοπλατωνική παράδοση της ύστερης αρχαιότητας, σύμφωνα με την οποία ο Αριστοτέλης δεν είναι αντίπαλος του Πλάτωνα, ενοποίησαν τη θεωρία με την εμπειρία του θείου, οδηγούμενοι σε έναν μυστικιστικό εμπειρισμό, ο οποίος παρέπεμπε εν μέρη στην επιστημολογία του Σταγυρίτη. Με άλλα λόγια, συνδύασαν την ενόραση που υφίσταται στη βάση της φιλοσοφίας του Πλάτωνα και του Πλοτίνου με την πειραματική εμπειρική μέθοδο του Αριστοτέλη. Αντίθετα, οι Λατίνοι σχολαστικοί φιλόσοφοι και θεολόγοι αντιπαράθεσαν το Πλάτωνα προς τον Αριστοτέλη, όπως αντιπαράθεσαν το ρεαλισμό, δηλαδή την άποψη ότι οι γενικές έννοιες έχουν ουσία, προς τον νομιναλισμό, δηλαδή την άποψη ότι αυτές αποτελούν απλά και γυμνά ονόματα. Οι λόγοι για τους οποίους οι Λατίνοι φιλόσοφοι διαχωρίστηκαν σε ρεαλιστές και νομιναλιστές ήταν η εύνοια στο ολοκληρωτικό παπικό κράτος του καθολικισμού και η άνοδος της αστικής τάξης αντίστοιχα. Ωστόσο, οι Βυζαντινοί φιλόσοφοι, ως εντιμούντες στην ελληνική Ανατολή, δυσκολεύτηκαν αφενός εξαιτίας σεβασμού να ισχυριστούν ότι τα καθόλου, δηλαδή οι γενικές έννοιες, είναι πολύ κοντά στην απόλυτη αλήθεια του Θεού, όπως οι ρεαλιστές, και αφετέρου εξαιτίας ίησης να ισχυριστούν ότι τα καθόλου στερούνται παντελώς ουσίας, όπως οι νομιναλιστές. Η θέση μας είναι ότι στο Βυζάντιο επικράτησε ένας ενοιολογικός ρεαλισμός και όχι η διαμάχη ρεαλισμού-νομιναλισμού, ακριβώς εξαιτίας του ότι εξέλιπε η διαμάχη του Πλάτωνα προς τον Αριστοτέλη. Ειδικότερα οι Βυζαντινοί φιλόσοφοι
ακολούθησαν τη σχολή του Αμμόνιου του Ερμίου, νεοπλατωνικού φιλοσόφου, ο οποίος κατήχε την έδρα της φιλοσοφίας στην Αλεξάνδρεια κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 5ου και κατά τις πρώτες δεκαετίες του 6ου αιώνα μετά Χριστό. Ο Αμμόνιος υποστήριξε ότι όταν ο Αριστοτέλης ασκεί κριτική στο Πλάτωνα, δεν απευθύνεται στον ίδιο τον φιλόσοφο, αλλά σε όσους παρερμήνευσαν το πλατωνικό κείμενο. Ένας άλλος νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 6ου αιώνα, ο Συμπλίκιος από την Κυλικία, μέλος της Πλατωνικής Ακαδημίας στην Αθήνα και σχολιαστής των έργων του Αριστοτέλη, υιοθέτησε και ανέπτυξε περαιτέρω την άποψη αυτή. Η σχολή του Αμμόνιου έθεσε το ερώτημα αν οι γενικές έννοιες υπάρχουν καθ' αυτές, έτσι που να συνιστούν μια υπερυποκειμενική πραγματικότητα, αντίστοιχη στις δεύτερες ουσίες του Αριστοτέλη. Στη συνέχεια προκύπτει το εύλογο ερώτημα: ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Συνοπτικά, η θέση των νεοπλατωνικών είναι πως πράγματι υπάρχει μια καθολικά ανώτερη πραγματικότητα, όπως και η δυνατότητα νόησής της. Ωστόσο, θεωρούν ότι ο αισθητός κόσμος αποτελεί με τις μερικές ουσίες του απαραίτητη προϋπόθεση σύλληψης των γενικών εννοιών. Επομένως, οι νεοπλατωνικοί και οι βυζαντινοί πρέσβευαν την άποψη ότι τα καθόλου, δηλαδή οι γενικές έννοιες, είναι αντικείμενο της νόησης, αλλά δεν στερούνται υπόσταση και δεν είναι απλές λέξεις. Έτσι, η νεοπλατωνική και η βυζαντινή έκφραση επί της πόλης δεν σημαίνει ακριβώς ότι και ο όρος post-stress των ομιναλιστών της μεσαιωνικής Δύσης, δηλαδή ότι τα καθόλου είναι υστερογενή προς τα αισθητά πράγματα. Ο μυστικιστικός εμπειρισμός των Βυζαντινών βασίζεται πιο πολύ στην ενόραση, συνιστώντας μια πλατωνικο-θεολογική ερμηνεία του Αριστοτελισμού. Ο μεν μυστικισμός αντιστοιχεί στη χριστιανική θεοπτεία και στην ενορατική ερμηνεία του Πλατωνισμού. Ο δε όρος εμπειρισμός αντιστοιχεί στην αριστοτελική επιστημονική μέθοδο του πειραματισμού, έστω και σε εμβριακή μορφή. Οι δύο τάσεις ενώνονται εξαιτίας του ότι γίνεται αποδεκτή η μυστική εμπειρία του θείου και του νοητού επίπεδου, άρα και των καθόλου. Για τους νεοπλατωνικούς, ώστε να επαληθεύεται η γνώση του όντως. Έτσι, ο εμπειρισμός των Βυζαντινών, διαμέσου της ενορατικής αντίληψης των γενικών εννοιών ως αλήθεια του νοητού και πέραν αυτού του ενός αγαθού Θεού, μεταμορφώθηκε σε μυστικιστικό εμπειρισμό με βάση τις πνευματικές ασκήσεις διαμόρφωσης του ανθρώπου υποκειμένου και καλλιέργειας του εαυτού, όπως επισημάνθηκε από τον Πιέρ Αντό. Ωστόσο, στο Βυζάντιο δεν ακολουθήθηκε η αίρεση του βίου των αρχαίων φιλοσοφικών σχολών, αλλά ένας τρόπος ζωής και ύπαρξης που μετήχε στον τρόπο ύπαρξης του Θεού, προϋποθέτοντας το αυτεξούσιο, την ανθρώπινη ελευθερία και την αυτοσυνειδησία. Μάλλον και ο επιστημονικός εμπειρισμός αναπτύχθηκε από τους Βυζαντινούς ως τρόπος του βίου για την ενορατική σύλληψη των γενικών εννοιών, που είχαν πολλές όψεις, με σημαντικότερες τις εξής τρεις: την κατανόηση και την ερμηνεία των νόμων της φύσης, την οργάνωση και τη δόμηση της κοινωνίας και τη βίωση της θέωσης. Έτσι, η φιλοσοφία συνδέθηκε με μια πρακτική, ενώ ταυτόχρονα έδινε απαντήσεις στον έλεγχο της φύσης, στο πρόβλημα του ανθρώπου και στο μυστήριο του Θεού. Αργότερα, η ενορατική διάσταση του εμπειρισμού και των γενικών εννοιών πέρασε από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση, οδηγώντας το μηχανικισμό του Ισαάκ Νεύτωνα της πρώιμης νεότερης εποχής στην Ευρώπη. Ένα δεύτερο ρεύμα, προερχόμενο από την ίδια πηγή, προσέδωσε έμφαση στην ενόραση, όπως φαίνεται από το έργο του φιλοσόφου της Αναγέννησης Μαρσίλιο Φιτσίνο. Ο τρόπος σύλληψης πραγματικότητας από τους Βυζαντινούς ήταν ενιαίος. Ωστόσο, στη Δύση διασπάστηκε ήδη κατά τον ύστερο μεσαίωνα, καταλήγοντας στη διαμάχη των αρχαίων και των νεωτέρων του 17ου αιώνα, στο πλαίσιο της οποίας διαχωρίστηκαν και αντιπαρατέθηκαν εκ νέου ο Πλάτων προς τον Αριστοτέλη, η ενόραση προς την εμπειρία, τα res cogitans προς τα res extensa, ο ρεαλισμός προς τον νομιναλισμό, το υποκείμενο προς το αντικείμενο. Κατά ανάλογο τρόπο, στη Δύση, την ίδια εποχή, αντιπαρατέθηκαν δύο άλλοι αστέρες του πνεύματος, ο Ισαάκ Νεύτων, ο οποίος αντιστοιχεί τρόπον τεινά στον Αριστοτέλη, και ο Θανάσιος Κίρχερ, ο οποίος αντιστοιχεί μουτά της μουτάντης στο Πλάτωνα. Ο Θανάσιος Κίρχερ υπήρξε ένας πολυμαθής Ιησουίτης που έζησε στη Ρώμη την εποχή του Μπαρόκ. Δίδαξε στο Ρωμαϊκό Κολέγιο μαθηματικά, φυσική και ανατολικές γλώσσες. Κατά τη διάρκεια της ζωής του γνώρισε παγκόσμια φήμη και αναγνώρισε ως μια αυθεντία σε μια πλειάδα επιστημών, συγγράφοντας περίπου 40 βιβλία. Όμως, καθώς σε πολλά επιστημονικά πεδία ήταν ένας πρωτοπόρος και λόγω ιδιοσυγκρασίας, το έργο του παριλαμβάνει πάμπολες ανακρίβειες, λάθη και φανταστικές πληροφορίες. Έπειτα από την ανάδυση της επιστημονικής επανάστασης, η ενορατική σκέψη εγκαταλείφθηκε προς χάρη της μηχανιστικής ερμηνείας και της επαλήθευσης μέσω της πειραματικής απόδειξης. Ωστόσο, ο Νεύτων, όπως και ο Κίρχερ, πίστευαν στην ύπαρξη της Prisca Theologia, που αποτελούσε δημοφιλές δόγμα σε κύκλους των λογίων της Αναγέννησης. Σύμφωνα με το δόγμα αυτό, οι μεγάλες αλήθειες της φύσης έγιναν γνωστές σε ορισμένους από τους πιο λαμπρούς και σεβαστούς στοχαστές του απότερου παρελθόντος. Ο Νεύτων θεωρούσε τον εαυτό του ως τον εκλεκτό για την επανανακάλυψη και την επέκταση της χριστιανικής ερμητικής νεοπλατωνικής σοφίας. Αν η αναζήτηση
του Νεύτωνα, κατέληξε στην επιστημονική έρευνα, η οποία αποτυπώθηκε σε αξιόλογα και έγκυρα έργα. Η αλχημία, η χρονολογία, η θεολογία και η προφητεία, όπως και η φυσική φιλοσοφία, έκρυβαν μυστικά νοήματα τα οποία αγωνίστηκε να κατανοήσει. Ενώ η εμφάνιση των μαθηματικών αρχών της φυσικής φιλοσοφίας του Νεύτωνα έγινε δεκτή με ευμενή τρόπο, πολλά από τα έργα του Κίρχερ, όπως το Μαγνήτης ή περί της μαγνητικής τέχνης, το Ειδίπους Αιγυπτιακός και το Υπόγειος Κόσμος, αντιμετωπίστηκαν με ειρωνία και επικρίσεις. Στις τελευταίες δεκαετίες του 17ου αιώνα, οι αντιρρήσεις για τη φυσική φιλοσοφία του Νεύτωνα μειώθηκαν, ενώ οι επιθέσεις εναντίον του έργου του Κίρχερ αυξήθηκαν. Πριν από τον διαφωτισμό, το ρεύμα του νεοπλατωνισμού ήταν ενσωματωμένο σε πάρα πολλά στοιχεία της ευρωπαϊκής διανόησης. Μετά από τον 18ο αιώνα, οι νεοπλατωνικές ιδέες, όπως και το έργο του Κίρχερ, έπεσαν στην αφάνεια. Η αντιπαράθεση των δύο αστέρων της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας ως αντιπαράθεση του ιδεαλισμού προς τον ρεαλισμό, μάλλον ιδεαλισμού-ρεαλισμού προς τον εμπειρισμό-μηχανικισμό στη πορεία της δυτικής σκέψης, συμπυκνώνεται χαρακτηριστικά σε ένα δοκίμιο της συλλογής διερευνήσεις του Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Ο Αργεντινός συγγραφέας παρατηρεί ότι ο Βρετανός φιλόσοφος και κριτικός λογοτεχνίας George Henry Lewes εξέφρασε την άποψη ότι η μοναδική μεσαιωνική διαμάχη που έχει κάποια φιλοσοφική αξία είναι μεταξύ νομιλαλισμού και ρεαλισμού. Σύμφωνα με τον Μπόρχες, οι δύο αυτές θέσεις ανταποκρίνονται σε δύο τρόπους αίσθησης της πραγματικότητας. Επιπλέον, ο ίδιος σημειώνει ότι ο Βρετανός ποιητής και φιλόσοφος Samuel Taylor Coleridge ανέφερε ότι όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ή αριστοτελικοί ή πλατωνικοί. Κατά τον Μπόρχες, οι δεύτεροι θεωρούν ότι οι γενικές έννοιες είναι πραγματικότητες, ένας χάρτης του σύμπαντος, ενώ οι πρώτοι ότι είναι γενικεύσεις, ένα παιχνίδι συμβόλων. Οι πλατωνικοί θεωρούν το σύμπαν κατά κάποιο τρόπο ένα κλειστό και έφτακτο σύστημα, ενώ για τους αριστοτελικούς η τάξη αυτή μπορεί να είναι ένα σφάλμα ή μια ψευδαίσθηση που οφείλεται στην ελλειπή μας γνώση. Παρόντες σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη, σε όλες τις εποχές, οι δύο αθάνατοι ανταγωνιστές, σύμφωνα με τον Μπόρχες, άλλαζαν γλώσσα και όνομα. Από τη μία ο Παρμενίδης, ο Πλάτωνος, ο Σπινόζα, ο Καντ, ο Φράνσις Μπράντλι. Από την άλλη ο Ηράκλητος, ο Αριστοτέλης, ο Λόκ, ο Χιούμ, ο Βίλιαμ Τζέιμς. Στις σχολές του Μεσαίωνα όλοι επικαλούνται τον Αριστοτέλη, διδάσκαλο της ανθρώπινης λογικής. Όμως μόνο οι νομιναλιστές είναι Αριστοτέλης, οι ρεαλιστές είναι Πλάτων. Ωστόσο, η μετριοπαθή στάση των νεοπλατωνικών και βυζαντινών φιλοσόφων στο πρόβλημα των γενικών εννοιών διαψεύδει την άποψη του Μπόρχες. Η μη αντιπαράθεση των δύο εμβληματικών μορφών της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας σκόπευε στη διατήρηση της ενιαίας σωματοψυχοπνευματικής θέωσης του ανθρώπου. Ο Μπόρχες απλά συνεχίζει τη δυτική άποψη και όταν δηλώνει νομιναλιστής, υπερασπίζεται την αισθητική όψη του κόσμου και του ανθρώπου εξαιτίας της καλλιτεχνικής του εταιρότητας. Ακόμη μερικές φορές διατυπώνεται η άποψη ότι κατά την αρχαιότητα και το Βυζάντιο δεν χρησιμοποιήθηκε ευρέως ο πειραματισμός. Οι υποσταρικτές αυτής της άποψης διαχωρίζουν δύο μορφές εμπειρισμού. Τον πρώτον, τον πειραματικό εμπειρισμό, που οδηγεί στον μηχανικισμό και στη γνώση της φύσης, και δεύτερον, τον εμπειρισμό του βιώματος και της παρατήρησης των φαινομένων. Ωστόσο, η νοητή αναγνώριση προποθέτει την εμπειρία και βασίζεται στη λειτουργία των γενικών εννοιών. Τελικά, η διάκριση σε πειραματικό και βιωματικό εμπειρισμό δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο κόσμο της αρχαιότητας και του Βυζαντίου παρά μόνο αναχρονιστικά. Στην παγίδα του αναχρονισμού έπεσε και ο Πιέρ Αντό σε ένα από τα τελευταία του βιβλία του με τίτλο Το Πέβλο της Ίσιδος. Στο έργο αυτό, ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας ως οδηγητικό νήμα τη ρίση του Ηράκλειτου «Η φύση κρύπτα στη φυλή», αποδίθηκε στην έρευνα των ποικίλων σημασιών που αυτή η φράση έλαβε καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του δυτικού πολιτισμού. Ακολουθώντας το μύθο της σκέψης του Αντό, γίνεται φανερή σταδιακή αποειροποίηση της φύσης. Ο Αντό, κατά την περιγραφή των τρόπων αντιμετώπισης της φύσης, χρησιμοποίησε δύο ελληνικούς όρους, διακρίνοντας την προμηθεϊκή από την ορφική στάση. Σύμφωνα με τον Γάλλο φιλόσοφο, η πρώτη συνδέεται με την πονηριά και την άσκηση βίας προς τη φύση, ενώ η δεύτερη διαπνέεται από το σεβασμό απέναντί της. Στη μεν προμηθεϊκή στάση εντάσσει την προσπάθεια αποκάλυψης των μυστικών δια της μηχανικής, της μαγείας και της πειραματικής μεθόδου που οδήγησαν στην ανάπτυξη τεχνικής. Η δε ορφική στάση συνίσταται στην αποκάλυψη των μυστικών δια του λόγου, της ποίησης και της τέχνης. Ωστόσο, η διάκριση αυτή του Αντό δεν συμφωνεί με τη βυζαντινή φιλοσοφική παράδοση, καθώς έτσι προβάλλεται στο παρελθόν ο καρτεσιανός διεισμός των νεότερων χρόνων. Αντίθετα από τις χειρίες του Αντό, η επιστήμη και η φιλοσοφία κατά την εποχή της υστέρης αρχαιότητας και του Βυζαντίου ήταν ενωμένες και μία συμπλήρωνε την άλλη. Έτσι, κατά την ελληνική αρχαιότητα, μαζί με τις επιμέρους γνώσεις και επιστήμες, όπως χάρη φυσική, ηθική, πολιτική, μουσική, ιατρική, μηχανική, αστρονομία, γεωμετρία κλπ., αναδύθηκε και η φιλοσοφία για να αγκαλιάσει όλες τις ειδικές γνώσεις και τις επιστήμες. Παρά λόγια, υπήρχε μια πληρότητα και καθολικότητα της φιλοσοφίας, αφού μάλιστα σε αρκετές εκφράσεις φιλοσοφικών κειμένων οι όροι φιλοσοφία και επιστήμη ταυτόσιμοι. Έτσι, αφενός ο όρος φιλοσοφία είναι πολύσιμος και αφετέρου κάθε επιστημονική ειδίκευση χαρακτηριζόταν ενίοτε ως φιλοσοφική. Το θέμα είναι ότι δεν υφίσταται καμιά επιστήμη χωρίς παρατήρηση, έρευνα και μεθοδική κατάταξη πληροφοριών και χωρίς τον συνδυασμό αφηρημένης και συγκεκριμένης σκέψης.
δυτική αντίληψη για την αντίθεση του Πλάτωνα ως ρεαλιστή και του Αριστοτέλη ως εμπειριστή. Έχουμε χρόνο. Φαίνεται από την αναγεννησιακή τοιχογραφία του Ραφαήλ «Η σχολή των Αθηνών», όπου οι δύο φιλόσοφοι εμφανίζονται δίπλα-δίπλα. Ο Πλάτων υψώνει το βλέμμα και στρέφει τον δεξιό βραχίωνα προς τα άνω, τείνοντας το δίκτυο της χείρας του προς τον ουρανό, ενώ ο Αριστοτέλης με βαθιστόχαστο και διαπεριστικό βλέμμα εκτείνει το δεξιό βραχίωνα προς τα εμπρός σε παράλληλη θέση προς τη γη. Επιπλέον, η αντίληψη που επικρατούσε στη Δύση για τους δύο φιλοσόφους συμπυκνώνεται στη διάκριση του Johann Wolfgang von Goethe, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αριστοτέλη αρχιτεκτονικό πνεύμα που αναζητά μια σταθερή βάση για το οικοδόμημά του, αλλά όχι κάτι περισσότερο, ορίζοντας ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών ως θεμέλιο της σκέψης του, ταξινομώντας τες και τοποθετώντας τες τη μία πάνω στην άλλη σε πυραμιδική μορφή. Έτσι, από την άλλη, το πλατωνικό οικοδόμημα είναι κατά τον Γκέτε σαν οβελίσκος, σαν φλόγα που αναζητά τους ουρανούς. Ο Γκέτε βλέπει στο έργο του Πλάτωνα τη τάση για αφαίρεση, τη σχηματοποίηση και τη συνεπαγόμενη αναγωγή του κόσμου, το φυσικό φαινομένο στις ιδέες. Δίθετα, ο ίδιος θεωρεί ότι ο Αριστοτέλης έχει μια τάση προς τον νιλισμό και τον εμπειρισμό. Ήδη κατά τον 9ο αιώνα, όταν άρχεται η κυρίως βυζαντινή φιλοσοφία, ο Φώτιος, πατριάρχης του Κωνσταντινούπολεως, κρατά μια νιολογική στάση που είναι πολύ κοντά σε μια ηλιστική θέση, δηλώντας ότι οι γενικές έννοιες είναι σώματα ή σωματικές. Ο Φώτιος επιχειρηματολογεί εναντίον των πλατωνικών ιδεών, χρησιμοποιώντας το περίφημο αριστοτελικό επιχείρημα του τρίτου ανθρώπου. Το πρόβλημα προκύπτει κατά το Αριστοτέλη όταν τα πράγματα έχουν την ίδια ιδιότητα, την οποία πρέπει να διαθέτουν χάρη στην πλατωνική ιδέα, καθώς τελευταία θα πρέπει να είναι διαιρετή από αυτά. Η αντίρρηση συνίσταται στο ότι και η ιδέα θα πρέπει να προσδιορίζεται ως προς μια άλλη ιδέα, έστω ταυτόσιμη, οπότε θα πρέπει να υπάρχει διαρκώς μια νέα ιδέα για την εξήγηση όλων των προηγούμενων πραγμάτων επάπειρων. Ο Φώτιος περιγράφει τις πλατωνικές ιδέες ως μια απειλή για την παντοδυναμία του Θεού, την οποία συλλαμβάνει ως την ελευθερία του, του Θεού, να δημιουργήσει τον κόσμο σύμφωνα με τη θέλησή του και μόνο, όσο κανένα περιορισμό από ανεξάρτητα νοητά παραδείγματα. Ακόμη, ο Φώτιος διακρίνει τα φιλοσοφικά επιχειρήματα δύο των πλατωνικών ιδεών από τα θεολογικά. Πάντως, το έργο του Αμφιλόχια, όσον αφορά το πρόβλημα των καθόλου, γνωρίζει και δέχεται με τροπαθή λύση των νεοπλατωνικών σχολιαστών της σχολής της Αλεξάνδρειας. Κατά δεύτερο ήμιση του 10ου αιώνα, ο Ιωάννης Ιταλός και ο Ευστράτιος Νικαίας, στο πλαίσιο της αναβίωσης της νεοπλατωνικής παράδοσης του Μιχαήλ Ψελού, ενδιαφέρονται για το πρόβλημα του οντολογικού στάτους των γενικών εννοιών. Μάλιστα, επεξεργάστηκαν κάποια εκδοχή των σχετικών θέσεων του Αμμόνιου και του Πρόκλου. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτα σαφές αν προσκολούνταν σε μεταφυσικά θέματα, δόγματα ή ακολουθούντας τον παράγοντα του Ψελού, απλά συζητούσαν το πρόβλημα για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Περαιτέρω, δεν είναι σαφές είναι η εφαρμογή από μέρους του ορισμένων αρχαίων δασκαλιών για τις γενικές έννοιες σε ορισμένα αυστηρά θεολογικά θέματα, επιτρέπει την εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων. Ωστόσο, για τον αλεχθεί ότι οι απόψεις του Ψελού κατά καθόλου φανερά επηρεασμένες από την νεοπλατωνική παράδοση, ακόμη υπόθηκε ότι ο Ιταλός ήταν νομιναλιστής, αλλά το πιθανότερο να συντάσσεται και αυτός με τον ενιολογικό ρεαλισμό των Βυζαντινών, καθώς τα καθόλου επίθεση πολλής στα οποία αναφέρεται δεν ταυτίζονται με τα universalia post-res των δυτικών μεσαιωνικών φιλοσόφων, αφού αποτελούν υπαρκτές οντότητες παρότι είναι αποστεριόρι. Ο Ιταλός απορρίπτει την πλατωνική αντίληψη των ιδεών, δεχόμενος ως υπαρκτά μόνο τα επιμέρους όντα, τον οποίο ο λόγος είναι τα καθόλου. Και αυτά είναι ασώματα, όντα, άειλα, αθάνατα και ως νοήματα συλλαμβάνονται μόνο με αφαίρεση. Η ύπαρξή τους οφείλεται στη σύνθεση λόγου και ύλης. Επίσης, ο σχετισμός τον οποίο προβαίνει της παρουσίας των γενικών ιών πρώτων πολλών στον του Θεού, ως παραδείγματα με την επίθεση πολλής παρουσίας του στη ψυχή του ανθρώπου, που υστερηγενεί και κατά αφαίρεση, φανερώνει την εξάρτηση από τον αμμόνιο. Τέλος, η ερμηνεία του κατά καθόλου ως μη χωριστά από τα άτομα, αλλά ως χωριστά εντός της ψυχής και εντός των πραγμάτων, που τοποθετεί σαφώς στη γραμμή του ενοιολογικού ρεαλισμού. Επίσης, τον Ευστράτιο Νικαία συναντάμε έναν ολοκληρωμένο ορισμό το καθόλου, που τοποθετεί και αυτό το βυζαντινό λόγιο στη γραμμή της νεοπλατωνικής σχολής του Αμμονίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ευστράτιος Νικαίας αποδοκιμάζει τη θέση των νεοπλατωνικών επί της πολλής, ενώ δίνει έμφαση στο υστερογενές το καθόλου. Ωστόσο, το εννοηματικό και το υστερογενές το καθόλου δεν μειώνει την υποστασιακή σημασία τους, αφού πρεσβεύει ότι τα καθόλου είναι υπαρκτά μόνο στα επιμέρους αισθητά όντα. Εξάλλου, επιβεβαιώνει τον λογικό στάτους των καθόλου ως υπάρχοντα πρώτο πολλών, δηλαδή ως νοήσεων του Θεού Δημιουργού. Ωστόσο, οι πλατωνικές ιδέες αυστηρά εκλαμβάνει και θέσεις καθαυτές ως ανυπόστατες. Κατά τον ύστερο 10ο αιώνα, μια σφοδρή επίθεση στις γενικές έννοιες εγγενίασε ο Νικηφόρος Χούμνος, ο οποίος απέρριψε όχι μόνο τις ιδέες του Πλάτωνα, αλλά επίσης και τα είδη του Αριστοτέλη.
Ο αληθινός στόχος του Χούμνου ήταν να εξυψώσει τη δύναμη του Θεού ως την απολύτως επαρκή αιτία της ύπαρξης και της μορφής του κόσμου. Ακόμη η περιγραφή που δίνει για τον τρόπο δράσης της δύναμης του Θεού είναι πολύ συγγενική με εκείνη που προσφέρει ο Πλωτίνος. Το τελευταίο, η κοσμική δημιουργία είναι Θεοφάνεια, μια εκδήλωση της αναζήτησης του απείρου και του θεϊκού μέσα στα περασμένα όρια του αισθητού κόσμου. Παρεμοίως κατά το δεύτερο ήμιση του 14ου αιώνα, ο Νικόλαος Καβάσιλας, όντας αριστοτελικός, ισχυρίστηκε ότι κανένα «ον» δεν μπορεί να θεωρηθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο ως πρότυπο οποιοδήποτε άλλου παρά μόνο του ίδιου. Με τη δήλωση του αυτή, απέρριψε τη μεταφυσική σύνδεση ανάμεσα στο Θεό και τα δημιουργημένα όντα. Μάλιστα, αντίθεσε να προτείνει την επάνωδο της χριστιανικής σκέψης στη σοκρατική αντιμετώπιση της πραγματικότητας, ενδιαφερόμενος κατ' εξοχήν για την αγωγή του πνεύματος στο Θείο. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης βυζαντινής αναβίωσης του νεοπλατωνισμού, στο δεύτερο ήμιση του 13ου αιώνα έως τα μέσα του 15ου αιώνα, το δόγμα του νεοπλατωνικού αμμονίου για τα καθόλου ως υπάρχοντα πρώτο πολλών εν της πολλής και επί της πολλής ήταν τυπικό, παρόλο που στοχαστές όπως ο Νικηφόρος Βλεμίδης, ο Γεώργιος Παχημέρης, ο Θεόδωρος Μετοχίτης, ο Νικηφόρος Βιγοράς, ο Βαρλαάμ Καλαβρός προσθέσαν ο καθένας στις δικές του επιστημολογικές αποχρώσεις. Και τελειώνω σιγά-σιγά έτσι. Αντίθετα λοιπόν από την νεοπλατωνική και τη βυζαντινή παράδοση, σύμφωνα με την οποία ο Πλάτων με τον Αριστοτέλη, αλλά και ο ρεαλισμός προς τον νομιναλισμό, συμφιλειώνοντας τη μεσαιωνική Δύση, ήταν περισσότερο γνωστός ο Αριστοτέλης και ελάχιστα ο Πλάτων ή ο Πλωτίνος. Όταν ο Γεώργιος, γεμιστός πλήθων, μετέβη στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, η αντιπαράθεση των δύο αρχαίων φιλοσόφων μεγεθύνθηκε. Όμως ο πλατωνικός πλήθων και ο στολικός αντιπαλός του Γεώργιος Σχολάριος δεν αντλούν τα επιχείρηματά τους από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, αλλά το έργο του Θωμά Ακινάτη. Επομένως, ο διαχωρισμός των δύο στρατοπέδων πλατωνικών και αριστοτελικών και τον 15ο αιώνα οφείλεται στη σεδυτική σχολαστική επιρροή. Εν κατακλείδη, ο νεολογικός ρεαλισμός ήταν κυρίαρχος στο Βυζάντιο μέσα από την ερμηνεία των γενικών εννοιών ως αληθινών πραγματικότητων και ως νοητών συλλήψεων των εμπειρικών, των επιμέρους εμπειρικών όντων. Αναλύσουμε τον όρο ενιολογικός ρεαλισμός, διακρίνοντας αφενός η λέξη ενιολογικός, δηλαδή το επίθετο που συνοδεύει τις ουσίες, οι οποίες τείνουν στις έννοιες ή τις προϋποθέτουν, και αφετέρου η λέξη ρεαλισμός, δηλαδή το ουσιαστικό που αποτελεί την κύρια αναφορά. Τελικά ο λόγος για τον οποίο διαίρεσε την παράθεση νομιναλισμού, ρεαλισμού και αντιπαράθεση του Αριστοτέλη προς τον Πλάτωνα αντίστοιχα δεν επικράτησαν στο Βυζάντιο παρά μόνο ύστερα από τη δυτική επιρροή και είναι κυρίως αποφατικός. Οι γενικές έννοιες δεν αντιμετωπίστηκαν ούτε ως απλές έννοιες, ονόματα, ούτε ως απλές ουσίας πράγματα. Πολύ καλός μαθητής. Αυτό το βλέπω το χαιρετάτε. Έπρεπε να δείτε το στοργικό βλέμμα του δασκάλου, προς το μαθητή του την ώρα της ομιλίας. Ναι. Αυτό δεν το ακούσατε, κύριε Πρόεδρε, εδώ. Πρέπει να το επαναλάβετε, δεν το ακούσατε αυτό που είπατε. Λέω, έπρεπε να... το μαθητή του εδώ. Το στοργικό βλέμμα του δασκάλου απέναντι στο μαθητή του κατά τη διάρκεια της εισήγησης. Ναι, εντυπωσιαστήκαμε όλοι. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κύριο Βίγκλα, ο οποίος παρουσίασε μια τόσο ενδιαφέρουσα εισήγηση, η οποία στόχευε στο να τονίσει τη συνθετική ικανότητα του Βυζαντίου σε ό,τι αφορά την επίδραση και τη σκέψη του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Εγώ εντόπισα, έτσι με πάρα πολύ ενδιαφέρον, το σημείο της εμπειρίας και της ενόρασης. Και αυτό θα ήθελα κάποια στιγμή έτσι να μας το αναπτύξετε περισσότερο. Εκεί βρήκα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νομίζω ότι αυτό είναι η βάση ίσως της σύνθεσης αυτών των δύο προσωπικότητων στο Βυζάντιο. Και τώρα να περάσουμε στον τελευταίο ομιλητή μας, τον κύριο Ιωάννη Τελέλη, ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την ομιλία «Τα περί ουρανού του Αριστοτέλη κατά την Παλαιολόγια Αναγέννηση, παρατηρήσεις στο τρίτο βιβλίο της φιλοσοφίας» του Γεωργίου Παχημέρη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας, να ευχαριστήσω θερμά την Οργανωτική Επιτροπή της σημερινής ημερίδας, ιδιαίτερα την κυρία Κέλλη Μπουρδάρα, καθώς και τον κύριο Λίνο Μπενάκη για την τιμητική πρόσκληση που μου έκαναν να παραστώ σε αυτήν την ημερίδα και να παρουσιάσω πτυχές της επιβίωσης και ενσωμάτωσης της αριστοτελικής φυσικής φιλοσοφίας κατά την περίοδο της Παλαιολόγιας Αναγέννησης μέσα από στοιχεία που αφορούν στο τρίτο βιβλίο της φιλοσοφίας του Γεωργίου Παχημέρη.
Ο Γιώργος Παχημέρης, 1242 με περίπου 1310, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους λογίους της ιστεροβυζαντινής περίοδου και ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της άνθησης στον πνευματικό, επιστημονικό και καλλιτεχνικό τομέα, που σημειώθηκε στην κατά τα άλλα φθήνουσα οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τα μέσα του 13ου μέχρι τα μέσα του 15ου αιώνα και η οποία είναι γενικότερα γνωστή ως Παλαιολόγια Αναγέννηση. Για την οικονομία του χρόνου θα αποφύγω τόσο την παράθεση λεπτοπεριών σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο της πρώιμης Παλαιολόγιας περίοδου, όσο και την αναφορά βιογραφικών και γενικότερων εργογραφικών στοιχείων για τον Γεώργιο Παχημέρη. Όσον αφορά στην ύστερη Βυζαντινή εποχή και ειδικότερα στην Παλαιολόγια Αναγέννηση, θα αρκεστώ να αναφέρω ότι η αναθέρμανση της πνευματικής κίνησης κατά την περίοδο αυτή υπήρξε εν πολλής αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής αλλά και προσωπικού ζήλου και φιλομάθειας, ιδιαίτερα του αυτοκράτορα Ανδρώνικου Δεύτερου, 1282 με 1328, ο οποίος ενθάρρυνε τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και επιστήμης, αποσκοπώντας το να προσφέρει στην ελίτ των Βυζαντινών Ευγενών μια καταπραϊντική, θα λέγαμε, αυτοπεποίθηση για την εγγενή υπεροχή της μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Όσον αφορά δε στη βιογραφία και εργογραφία του Γεωργίου Παχημέρη, πτυχές από τις οποίες θα μας απασχολήσουν και στη συνέχεια, θα αναφέρω ενδεικτικά εδώ ότι η νεότερη έρευνα έχει εμπλουτιστεί από τις συστηματικές πληροφορίες που μας παρέχουν τόσο οι βιβλιογραφικές συμβολές του Λίνου Μπενάκη, όσο και το αναλυτικό εισαγωγικό δοκίμιο του Στυλιανού Λαμπάκη, Γεώργιος Παχημέρης, Πρωτέκδικος και Δικαιοφύλαξης, Αθήνα 2004, καθώς και τα ειδικότερα άρθρα του Παντελή Γκολίτση 2008 και 2009. Σκοπός μου στην παρουσίαση αυτή είναι να εστιάσω την προσοχή σας στο φιλοσοφικό έργο του Εν Λόγω Λογίου, που τα τελευταία χρόνια απασχολεί σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό την επιστημονική έρευνα. Και ειδικότερα στο έργο του υπό τον γενικό τίτλο Φιλοσοφία, διατυπώνοντας στη συνέχεια ορισμένες παρατηρήσεις πάνω στο τρίτο βιβλίο του έργου αυτού, που αναφέρεται στην αριστοτελική πραγματεία περί ουρανού. Η φιλοσοφία είναι ένα ογκώδες φιλοσοφικό σύγγραμμα που παραδίδεται σε μεγάλο αριθμό χειρογράφων. Έχουμε ωστόσο την τύχη να διαθέτουμε τον αυτόγραφο κώδικα που προήλθε από την πένα του Γεωργίου, του ίδιου του Γεωργίου Παχημέρη, τον Μπερολινέσης Χάμιλτον 512. Στα 12 βιβλία της φιλοσοφίας του, ο πολυμαθής Βυζαντινός Λόγιος επιχείρησε να αποδώσει σε συνοπτική μορφή, παραφράζοντας και ενίοτε σχολιάζοντας, οι διακρίσεις αυτές σχολιάστηκαν νωρίτερα από την κυρία Ιεροδιακόνου, τα σπουδαιότερα έργα του Αριστοτέλη. Αναφέρει ο ίδιος το προήμιο του, έργου, του μεγάλου αυτού έργου. Έδοξε και βίβλος ξυντέθητε αυτή, ή δι φιλοσοφία στο όνομα, φέρουσα πάσαν την του σταγυρή του σοφίαν εν τύπο και κατά σύνοψη. Με το έργο αυτό, που σύμφωνα με νεότερα ερευνητικά πορίσματα χρονολογείται στην όψιμη φάση της ζωής του συγγραφέα και μάλιστα μετά τη σύνθεση της μνημειώδους ιστορικής διήγησής του με τίτλο «Συγγραφική ιστορία», δηλαδή περί το 1307, ο Παχημέρης κατέλειπε μια σύνοψη της αριστοτελικής φιλοσοφίας, δείγμα της ευρύτητας των φιλοσοφικών ενδιαφερόντων της πρώιμης Παλαιολόγιας περίοδου, που αποτελεί συμβολή στη βυζαντινή παράδοση του αριστοτελισμού. Ως προς την γραμματολογική της ταξινόμηση, η φιλοσοφία είναι ένα υβριδικό, θα λέγαμε, είδος φιλοσοφικού κειμένου. Ο προσδιορισμός της κατηγορίας των φιλοσοφικών έργων στην οποία εντάσσεται η φιλοσοφία του Παχημέρη έχει απασχολήσει τη σύγχρονη έρευνα. Η Καταρίνα Ιεροδιακόνου και ο Μπέρι Αμπιντέν έχουν εύστοχα επισημάνει τα κοινά στοιχεία αλλά και τα στοιχεία που διαφοροποιούν το έργο αυτό από προγενέστερα και σύγχρονα ανάλογα κείμενα, τα οποία εντάσσονται στο ευρύτατο γένος φιλοσοφικών συγγραμμάτων γνωστά ως φιλοσοφικά υπομνήματα, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα. Η σύγκριση, για παράδειγμα, ανάμεσα στα πρώιμα Παλαιολόγια ή φιλοσοφικά υπομνήματα του Θεόδωρου Μετοχίτη, του Σοφωνία και του Αγιοργίου Παχημέρη σε σχέση με το υπόβαθρο που συγκροτούν οι πηγές και τα πρότυπά τους από την ύστερη αρχαιότητα και τη μέση Βυζαντινή περίοδο, έχει αποδείξει ότι η φιλοσοφία του Παχημέρη διαφοροποιείται από τα εξηγητικά υπομνήματα των αριστοτελικών σχολιαστών της ύστερης αρχαιότητας, τα οποία σχολιάζουν, όπως είπαμε, το πρωτότυπο αριστοτελικό κείμενο χωρίζοντάς το σε λήματα, μοιράζονται με τις φιλοσοφικές παραφράσεις τον κοινό στόχο να παρουσιάσει τη σκέψη του Αριστοτέλη σε επεξεργασμένη και άμεσα προσβάσιμη μορφή, ενώ παράλληλα ακολουθεί και το είδος της φιλοσοφικής επιτομής, αφού προσφέρει μια περιεκτική επισκόπηση της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, οργανωμένη κατά βάση με θεματικά κριτήρια, στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο στη συντομία και την οργανωμένη δομή. Επιπλέον, έχει επισημανθεί ότι η φιλοσοφία φέρει έναν έντονα παιδαγωγικό χαρακτήρα.
Ο Παχημέρης μεταχειρίζεται το κείμενο του Αριστοτέλη όχι τόσο σαν μια ακολουθία προτάσεων οι οποίες πρέπει να αποσαφινιστούν, όπως παραδείγματος χάρη έκαναν οι υπομνητιστές της ύστερης αρχαιότητας Αλέξανδρος Αφροδισιεύς, Συμπλίκιος ή Ιωάννης Φιλόπονος, αλλά περισσότερο σαν μια πηγή δογμάτων τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν με τρόπο κατανοητό και εύληπτο και συνεπώς παιδαγωγικό. Πρόσφατα, μάλιστα, εκτός από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, έχει αποδοθεί στη φιλοσοφία του Παχημέρη και σκοπός απολογητικός ή ακόμη και πολεμικός, καθώς με το έργο αυτό ο Βυζαντινός Λόγιος επιχειρεί να υπερασπίσει την αξία της μελέτης της φιλοσοφίας έναντι της εχθρικής προς την ελληνική παιδεία στάσης του σύγχρονου του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Αθανασίου του Πρώτου, Πατριαρχία 1303-1309, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της Εκκλησίας που επιχείρησε ο τελευταίος. Ας περάσουμε όμως τώρα στο τρίτο βιβλίο της φιλοσοφίας του Παχημέρη, που συμπληρώνει την τετράδα των βιβλίων που παρουσιάζουν την περιφύσεως επιστήμη του Σταγυρίτη Φιλοσόφου, η οποία ηρίστον εμπαρόδο καταλαμβάνει και τη μερίδα του Λέοντος όσον αφορά τη συνολική έκταση της παχημερικής φιλοσοφίας. Η φυσική ακρόαση παρουσιάζεται στο δεύτερο βιβλίο, το περί ουρανού στο τρίτο, το περί γενέσεως και φθοράς στο τέταρτο βιβλίο και τα μετρολογικά στο πέμπτο βιβλίο της φιλοσοφίας. Στο πρώτο βιβλίο, βέβαια, σχολιάζεται το όργανο του Αριστοτέλη. Πρόκειται λοιπόν για κείμενο στο οποίο εκτίθενται τα ουσιοδέστερα κατά την επιλογή του Βυζαντινού Λογίου σημεία της αριστοτελικής πραγματείας περί ουρανού, ενώ παράλληλα σε κάποιες περιπτώσεις η παρουσίαση γίνεται πιο εμπεριστατωμένη και λεπτομερής. Πιο συγκεκριμένα, στο περί ουρανού ο Αριστοτέλης εκθέτει σε τέσσερα βιβλία τις κοσμολογικές και αστρονομικές απόψεις του για το σχήμα του σύμπαντος, τις κυκλικές κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, τα τέσσερα βασικά στοιχεία που οικοδομούν τον κόσμο, γη, ύδωρα, αέρα, πυρ, την ύπαρξη του εθέρα ως πέμπτης ουσίας που εδράζεται στην ανώτατη σφαίρα του σύμπαντος, καθώς και τις κινήσεις και τις ιδιότητες των υγιεινών σωμάτων, παρουσιάζοντας παράλληλα και συχνά ανασκευάζοντας τις αντιλήψεις προγενεστερών φιλοσόφων. Αντιστοίχως, στις τρεις μεγάλες ενότητες, τους τίτλους όπως επιγράφονται στον αυτόγραφο κώδικα της φιλοσοφίας του Γεωργίου Παχημέρη, και στα συνολικά 16 κεφάλαια που συνθέτουν το τρίτο βιβλίο της φιλοσοφίας, ο Βυζαντινός Λόγιος παρουσιάζει μια σύνθεση αποσπασμάτων από το αριστοτελικό κείμενο, η οποία σε πολλά σημεία συμπληρώνεται από ιδέες προερχόμενες από άλλες πηγές, ενώ δεν λείπουν και σημεία στα οποία ο συγγραφέας εκφράζει την προσωπική του γνώμη για ορισμένα ζητήματα. Το τελικό συγγραφικό προϊόν είναι μια συνθετική εκδοχή του κειμένου του Αριστοτέλη, το οποίο, πρώτον, συμπυκνώνει τις κοσμολογικές θεωρίες του Αριστοτέλη όπως αυτές διατυπώθηκαν στην περί ουρανού πραγματεία, συνοψίζοντας το αρχικό κείμενο και παράλληλα υιοθετώντας επιλεγμένα κεφάλαια και αποσπάσματα από τα τέσσερα αριστοτελικά βιβλία που τη συνθέτουν. Δεύτερον, ενσωματώνει υπομνηματιστικό υλικό κυρίως από τα σχόλια του Συμπλικίου και ενίοτε από άλλους προγενέστερους σχολιαστές. Τρίτον, εντάσσει οργανικά το κείμενο στο ευρύτερο έργο τη φιλοσοφία, μέσα από ένα πλέγμα αυτοαναφορικών εκφράσεων και παραπομπών. Τέταρτον, περιλαμβάνει στοιχεία που υποδηλώνουν την προσπάθεια του συγγραφέα να αποδώσει ορισμένα σημεία του έργου με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, γεγονός που ενισχύει την επικρατούσα άποψη ότι η φιλοσοφία του Παχημέρη είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ας δούμε στη συνέχεια ορισμένες μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζονται από τον Γεώργιο Παχημέρη στο τρίτο βιβλίο της φιλοσοφίας του, ως προς τα χαρακτηριστικά που μόλις προανέφερα. Πρώτη ενότητα σχολείων. Η συμπίκνωση του αριστοτελικού περί ουρανού επιτυγχάνεται μέσω της επικέντρωσης του Βυζαντινού συγγραφέα στις ουσιοδέστερες ιδέες της πηγής του. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι του κειμένου προτάσσεται ένα εισαγωγικό κεφάλαιο υπό τον τίτλο «Ο σκοπός του βιβλίου», ανάλογη αναφορά έγινε και νωρίτερα για τον Σοφωνία, όπου ο συγγραφέα θέτει εξ αρχής κεντρικά κοσμολογικά ζητήματα σχετικά με τη φύση του ουρανού, τα οποία προτίθεται να παρουσιάσει στη συνέχεια. Ένα. Το ουράνιο σώμα και τα άλλα συναφή με αυτό σώματα, περί του ουρανίου σώματος και των κατά αυτών άλλων σωμάτων, σε σχέση με τα τέσσερα απλά σώματα ή στοιχεία, την ουσία και την κίνησή τους. Δύο, ο ουρανός είναι ένα απλό σώμα που κινείται γύρω από το κέντρο του, εντός γαρέχει το ουράνιο σώμα, το κέντρο και ως αρχή και ως τέλος και ως μέσο. Τρία, η κίνηση του ουρανού είναι αιώνια, αδιάκοπη και ανεξάντλητη, άπαυστον έχει την κίνηση και άπονον φύση. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι απόψεις του Πλάτωνα για την τριπλή φύση του ουρανού. Τριχώς ο ουρανός και παραπλάτωνη λέγεται. Η πλατωνική αντιστοίχηση των πέντε απλών στοιχείων ή σωμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του εθέρα ουρανού με γεωμετρικά σχήματα,
η πλατωνική αντίληψη της γης ως αμετάβλητου σώματος, καθώς και η επισήμανση της άποψης του Αριστοτέλη περί της ουσίας του ουρανού, μέσω της μελέτης της διαφοροποίησης του σε σχέση με την κίνηση των άλλων σωμάτων. Το γάρ παρά τα άλλα διαφόρων κινούμενων, διάφορων προς εκείνα και την ουσία να έχει. Εκτός από αυτό το αρχικό εισαγωγικό κεφάλαιο του έργου, τα υπόλοιπα κεφάλαια και των τριών ενωτήτων, των τίτλων όπως επιγράφονται, ακολουθούν γενικά τη διάταξη των βιβλίων και των κεφαλαίων του αριστοτελικού κειμένου. Έτσι, τα κεφάλαια του πρώτου τίτλου παρουσιάζουν τα θεμελιώδη συμπεράσματα του Αριστοτέλη για τον ορισμό του ουράνιου σώματος ως πέμπτου στοιχείου, τη διερεύνηση των συγκεκριμένων ιδιωτήτων του ουρανού και του σύμπαντος συνολικά, παραδείγματος χάρη η κίνησή του είναι κυκλική, δεν έχει ούτε βάρος ούτε ελαφρότητα, είναι αγέννητος και άφθαρτος, είναι πεπερασμένος και όχι άπειρος, είναι μοναδικός, αποτελείται από το σύνολο της υπάρχουσας ύλης. Τα κεφάλαια του δεύτερου τίτλου πραγματεύονται στοιχεία για τις διαστάσεις, το σχήμα, το μέγεθος και την κατεύθυνση της κίνησης του ουρανού, ενώ γίνεται αναφορά και στο μύθο του Άτλαντα και την επίδραση της θεϊκής ενέργειας στην κίνηση του ουρανού, καθώς επίσης και στην ύπαρξη των άστρων, στο σχήμα και στο μέγεθος της γης. Ο τρίτος τίτλος, συνοπτικότερος συγκριτικά με τους υπόλοιπους, πραγματεύεται την γένεση και φθορά ως ιδιότητες των τεσσάρων στοιχείων εκτός του εθέρα και παραθέτει μια σύντομη συζήτηση σχετικά με την ύπαρξη ή ανυπαρξία βάρους στα φυσικά σώματα. Δεύτερο σημείο σχολιασμού. Εκτός από τον βασικό κορμό της φιλοσοφικής σκέψης του Αριστοτέλη, ο Παχημέρης ενσωματώνει στο τρίτο βιβλίο της φιλοσοφίας του και υλικό από προγενέστερους φιλοσόφους, καθώς και από υπομνηματιστές του αριστοτελικού έργου. Το υλικό αυτό συχνά έρχεται να υποκαταστήσει την αριστοτελική πηγή και υποδηλώνει ότι ο Βυζαντινός Λόγιος δεν περιορίστηκε σε μια μηχανιστική αναπαραγωγή της φιλοσοφικής σκέψης του Σταγυρίτη, αλλά προσπάθησε να δημιουργήσει ένα επεξεργασμένο ρέον κείμενο επιτομικού χαρακτήρα που θα συνδύαζε κύρια σημεία της αριστοτελικής σκέψης με στοιχεία από τα αριστοτελικά υπομνήματα, στοχεύοντας με αυτόν τον τρόπο στη συντομία και στην ευκολότερη κατανόηση από τον αναγνώστη. Έτσι, οι αναφορές των Πλάτωνα είναι συχνότατες. Μάλιστα, στο ένατο κεφάλαιο του πρώτου τίτλου του κειμένου έχει δίνει τον τίτλο «Προς Πλάτωνα ότι μη μόνον άφθαρτος ο ουρανός, αλλά και αγέννητος». Και είτε προέρχονται απευθείας από το αριστοτελικό κείμενο, παράδειγμα στη φράση «υποθετικός φυσήν τούτο λέγειν τον Πλάτωνα διδασκαλίας χάριν», είτε αποτελούν υλικό προερχόμενο από το υπόμνημα του συμπλοκίου. Το υπόμνημα του συμπλοκίου στο περί ουρανού του Αριστοτέλη είναι η κύρια παράλληλη βοηθητική πηγή που χρησιμοποίησε περισσότερο ο Παχημέρης. Αρκετά χωρία του τρίτου βιβλίου της φιλοσοφίας μπορούν να αποδοθούν σε απευθείας δανεισμό ή επιρροή από τα σχόλια του συμπλοκίου. Μάλιστα, σε κάποια σημεία του κειμένου ο Παχημέρης επικαλείται απόψεις και επιχειρήματα που τα αποδίδει ρητά στο φιλόσοφο Δαμάσκιο. «Δαμάσκιος δε ούκ αποδέχεται την λύσιν ταύτην», λέει κάπου, ή αλλού «ταύτα του Δαμασκίου την του Αλεξάνδρου λύσιν», του Αφροδυσσέως, «ούκ αποδεχομένου». Μια προσεκτική όμως ματιά στους αποδιδόμενους από τον Παχημέρη στο Δαμάσκιο συλλογισμούς είναι αρκετή για να συμπεράνουμε ότι το υλικό δεν προέρχεται από τον τελευταίο σχολάρχη της νεοπλατωνικής σχολής των Αθηνών του 6ου αιώνα Δαμάσκιο, αλλά από τον μαθητή του, τον υπομνηματιστή Συμπλίκιο. Πιθανότητα επειδή ο Βυζαντινός Λόγιος χρησιμοποίησε ως πηγή του κάποιο από τα χειρόγραφα του πρώτου βιβλίου του υπομνήματος του Συμπλικίου που τιτλοφορείται «Δαμασκίου εις το πρώτον Αριστοτέλους περί ουρανού». Από την άλλη μεριά, παρόλο που ο Παχημέρης μπερδεύει τον Συμπλίκιο με τον Δαμάσκιο εξαιτία σφάλματος στο χειρόγραφο που είχε στη διάθεσή του, δείχνει ωστόσο να έχει καλή γνώση πάνω στο υπομνηματιστικό περιεχόμενο της πηγής αυτής. Έτσι, εμφανίζεται να έχει πλήρη επίγνωση της κριτικής που διατυπώνεται στο υπόμνημα του Συμπλικίου ή Δαμασκίου, όπως νόμιζε, εναντίον του Ιωάννη Φιλόπονου, επειδή ο τελευταίος απέρριψε την αριστοτελική θεωρία για τον εθέρα και την αιωνιότητα του κόσμου. Παρόλο που στο κείμενο του Συμπλικίου πουθενά δεν αναφέρεται ρητά το όνομα του Φιλόπονου και αντί αυτού χρησιμοποιούνται υποτιμητικοί ή σαρκαστικοί προσδιορισμοί για τον Φιλόπονο, όπως γραμματικός ή σε κάποιο σημείο η λέξη τελχήν, που σημαίνει κακόβουλος και ζηλιάρης άνθρωπος. Αυτά στο Συμπλίκιο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Παχημέρης αναφέρει στην σχετική συζήτηση για τις ιδιότητες του ουρανού, αλλά ξέναρχος και συναυτό Φιλόπονος ανατρέπειν πυρώνται των φιλόσοφων, δηλαδή τον Αριστοτέλη. Ότι επί το κουφώτα τον πάσιν επιπολάζει, ουρανός πάσιν επιπολάζει. Έστω και αν η αναφορά στο σχετικό χωρίο του Συμπλικίου για τον Φιλόπονο είναι πενικτική. Τέλος, υπάρχουν σημεία για ρητή αναφορά στον Αλέξανδρο Αφροδυσσέα.
μερητή αναφορά στον Αφροδυσία. Όπως επισημαίνεται δε ο Αλέξανδρος εν τούτης ή σε άλλο σημείο ο γούν Αλέξανδρος υγιές τούτο φυσίν είναι. Τρίτο σημείο σχολιασμού. Το περί ουρανού της φιλοσοφίας του Παχημέρη δεν αποτελεί μεμονωμένο τμήμα μιας συλλογής κειμένων που συνοψίζουν απλώς έργα του Αριστοτέλη, αλλά εντάσσεται συνεκτικά και οργανικά στο ευρύτερο έργο της φιλοσοφίας. Αυτό καταδεικνύει ένα πλέγμα αυτοαναφορικών εκφράσεων και εσωτερικών παραπομπών, οι οποίες αποσκοπούν όχι μόνο στο να δέσουν εντός εισαγωγικών τα διάφορα τμήματα του κειμένου μεταξύ τους, αλλά και να συνδέσουν το όλο κείμενο με τα υπόλοιπα βιβλία της φιλοσοφίας, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο την δωδεκάβιβλο της φιλοσοφίας ένα αυτοτελές συνοπτικό υποκατάστατο της αριστοτελικής αυθεντίας. Έτσι, στο περί ουρανού του Παχημέρη διακρίνουμε πλήθος εσωτερικών παραπομπών που συνδέουν διαφορετικά τμήματα του ίδιου του κειμένου μεταξύ τους. Παραδείγματα. Η κυκλική κίνηση δηλαδή, εδείχθη σε άλλο σημείο προαναφερθέν, προτέρα της ευθείας, ως ελέγομεν πρώτερον. Τι δε το βαρύ και τι το κούφον, ύστερον, σε άλλο δηλαδή σημείο παρακάτω, ερή ακριβέστερον. Επαναλαμβώντες ουν λέγομεν, κάτι που είπε και νωρίτερα. Ως μαθησόμεθα προϊόντες, ως δέδεικτε, δήλων έστω και αποδεδειγμένων, ως ερέθη, ως εδείχθη, επί τίνιν περί των δύο άκρων είπομεν, σε άλλο σημείο δηλαδή, διετίαν την ρυθισωμένην, κάτι που θα πει παρακάτω, και πολλά άλλα. Πέραν των εσωτερικών παραπομπών, στο κείμενο διακρίνουμε και αρκετές αυτοαναφορές, δηλαδή συνδέσεις με άλλα βιβλία του ευρύτερου έργου της φιλοσοφίας. Παραδείγματα αποτελούν μια αναφορά στο δεύτερο βιβλίο της φιλοσοφίας, δηλαδή στα σχόλια στη φυσική ακρόαση, αναφέρει «του δυνάμει εις το ενεργεία προχωρήσαντος ως ελέγομεν» στη φυσική φιλοσοφία, στο δεύτερο δηλαδή βιβλίο. Αναφορά στο 8ο βιβλίο της φιλοσοφίας, σχόλια στο περί αισθήσεως και αισθητών, ως μαθησόμεθα εν το περί αισθήσεως και αισθητών. Ρητή αναφορά εδώ. Δύο αναφορές στο 4ο βιβλίο της φιλοσοφίας, που είναι τα σχόλια περί γενέσεως και φθοράς. Τα αυτά ερούμεν και περί υγείας και νόσου των σωματικών αλλαιώσεων, δηλαδή στο βιβλίο αυτό. Πώς δε τα στοιχεία εξαλλήνων γίνονται, το περί γενέσεως και φθοράς βιβλίων διδάξει. Και εδώ ρητή αναφορά. Και τέλος, μία αναφορά στο πρώτο βιβλίο της φιλοσοφίας, που είναι στα σχόλια στο όργανο, στη λογική. Ως ελέγομεν εν τη λογική πραγματεία. Τέταρτο και τελευταίο σημείο σχολιασμού. Η προσπάθεια του Βυζαντινού συγγραφέα να μεταφέρει την αριστοτελική σκέψη με τρόπο εύληπτο και κατανοητό επιβεβαιώνεται από φράσεις που παραπέμπουν στο σταγυρίτη φιλόσοφο. Παραδείγματα. Αριστοτέλης δε ποιείται την απόδειξη. Τούτο γούνο φιλόσοφος προθέμενος δείξε. Αριστοτέλης μεν εκ της επαγωγής έδειξε. Ο δε φιλόσοφος ούτω κατά φύσιν είναι δεικνύ και πολλές άλλες παρόμοιες. Τέτοιες φράσεις υποδηλώνουν επιπλέον και την πρόθεση του συγγραφέα να διαχωρίσει την άποψη του Αριστοτέλη όταν αυτή αντιπαραβάλλεται με γνώμες άλλων φιλοσόφων ή τη δική του. Η εκφορά της προσωπικής θέσης του συγγραφέα σε εξεταζόμενα ζητήματα ή όταν αντιπαραβάλλει διαφορετικές απόψεις γίνεται με φράσεις όπως «Ταύτα δε λέγουσιν ου συνοούμενοι», οι φιλόσοφοι δηλαδή μεταξύ τους. «Έστι δε ο παραλογισμός ως είμαι», η δική του άποψη δηλαδή, «παρά το επόμενο». «Ημίν δε ητέων προς τα λοιπά ότι» κτλ. «Ημίς δε φαμέν», «ημίς δε νομίζομεν» και άλλα. Επιπλέον δε, οι αυτοαναφορικές εκφράσεις αυτού του είδους, μαζί με τις εσωτερικές παραπομπές που σχολιάσαμε προηγουμένως, μπορούν να συνδυαστούν περαιτέρω με φράσεις που συνδέονται με φανταστικό προφορικό λόγο. Και της οικίας κινήσεως, αγαθοδότος ως ανήπητης, το πλησιάζονται μεταδίδωση. Ή αλλού, διότι έπεται και το τι φορά τη κύκλο είναι εναντίον κίνησης ιού το λέγημεν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι δηλαδή. Μάλλον μενούν και θείαν ενέργειαν ύπητης την τι αυτήν φοράν, ή αλλού υπομέντη περί βαρέως και κούφου. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να ερμηνευτούν ως ενδείξεις του γεγονότος ότι ο Βυζαντινός Λόγιος παρήγαγε ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για συνθήκες πραγματικής ή φανταστικής διδασκαλίας, το οποίο απευθυνόταν πιθανότητα σε σπουδαστές εντός ενός εκπαιδευτικού πλαισίου και επιβεβαιώνουν τη διατυπωμένη άποψη ότι η φιλοσοφία του Παχημέρη είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Συνοψίζοντας, αν και η σχολιαστική παράδοση των αριστοτελικών κειμένων στο Βυζάντιο μεταξύ 9ου και 15ου αιώνα θεωρείται γενικά από τους μελετητές ως λιγότερο καινοτόμος σε σύγκριση με την αντίστοιχη υπομνηματιστική παράδοση
που διαμορφώθηκε από τους σχολιαστές της ύστερης αρχαιότητας, η διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αριστοτελικών υπομνημάτων αυτής της περίοδου έχει ενδιαφέρον, καθώς μπορεί αφενός μεν να αναδείξει τις στρατηγικές, τις μεθόδους και τους τρόπους ενσωμάτωσης της φιλοσοφικής σκέψης του Αριστοτέλη σε εποχές με διαφορετικό θεολογικό και φιλοσοφικό πλαίσιο, αφετέρου δεν ασυμβάλλει στο να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς φιλοσοφικής υπέρβασης των αριστοτελικών κειμένων και ένταξής τους στο διανοητικό πλαίσιο της εκάστοτε εποχής. Ελπίζω ότι τα όσα συνοπτικά εξέθεσα λίγο πριν, σχετικά με το τρίτο βιβλίο της φιλοσοφίας του Παχημέρη, να είναι ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίο ένας από τους σημαντικότερους βυζαντινούς λογίους της παλαιολόγιας περίοδου κατανοούσε και αναπαρήγαγε τη φιλοσοφική σκέψη του μεγάλου σταγυρίτη φιλοσόφου Αριστοτέλη. Να κλείσω και να μην εξαντλήσω την υπομονή σας, προσθέτοντας ότι η περάτωση του εκδοτικού προγράμματος των 12 βιβλίων της φιλοσοφίας του Παχημέρη στα πλαίσια της εκδοτικής σειράς της Ακαδημίας Αθηνών Κομμεντάρια in Aristotle Byzantina υπό τον εξαιρετικό συντονισμό του Δ. Λίνου Μπενάκη, αναμένεται να προσφέρει στους μελετητές της βυζαντινής φιλοσοφίας ένα σώμα κειμένων που όχι μόνο θα καταδείξει τον τρόπο και το βαθμό ενσωμάτωσης της αριστοτελικής σκέψης στον ύστερο Βυζάντιο, αλλά και θα προσφέρει ξεχωριστά πεδία σύγκρισης του βαθμού και του τρόπου επεξεργασίας και κατανόησης της αριστοτελικής σκέψης από ένα σημαντικό εγκυκλοπαιδιστή λόγιο της εποχής των Παλαιολόγων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τελέλη, ο οποίος παρουσιάζοντας την εισήγησή του που είχε σχέση με τον λόγιο του 14ου αιώνα, τον Γεώργιο Παχημέρη, μας παρουσίασε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφομοίωσης της αριστοτελικής σκέψης κατά το ύστερο Βυζάντιο. Στο σημείο αυτό οι εισηγήσεις ολοκληρώθηκαν και περνάμε στο μέρος της συζήτησης. Η κυρία Μπουρδάρα θέλει να μιλήσει, να δώσουμε τον λόγο. Επειδή έχει περάσει η ώρα, το ημίωρο ήταν μόνο για τον κύριο Μπενάκη ως γενικό εισηγητή, αλλά βλέπετε ήταν τόσο ενδιαφέροντα τα θέματα που οι ομιλητές θέλαν να μας πούνε περισσότερο από το χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους. Γι' αυτό είναι και λίγος ο χρόνος που έχουμε για την συζήτηση. Γι' αυτό ναι. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή ο κύριος Βίγκλας θέλει να φύγει, εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Βίγκλα. Κυρία Μπουρδάρα, σας παρακαλώ να κάνουμε θεματική συζήτηση. Ναι, ο κύριος Βίγκλας έχει ειδικό θέμα και πρέπει να φύγει. Ταξιδεύει. Σε νέα. Εντάξει, εντάξει. Επομένως, κυρία, ναι. Συγχαρητήρια σε όλους και σε όλες και σε όλους. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια, ερωτήσεις, όχι σαν ειδικός προφανώς, καμία σχέση, σαν μια νομικός που διαβάζει πολύ και φιλοσοφία και ιστορία και θέλει να καταλάβει και, εν πάση περιπτώσει, την αφορμή που την έδωσε ο κύριος Γεωργίου, αλλά θα μιλήσω, θα κάνω κάποια σχόλια προς αυτόν, αλλά που αναφέρονται και σε εισηγήσεις άλλων. Αναφέρατε ότι προφανώς η πρόσληψη είναι διαφορετική στο Βυζάντιο από ό,τι στη Δύση. Αυτό για μένα είναι αυτονόητο, αλλά γενικά είναι αυτονόητο, άμα θέλω λύσω να γίνω ακραία, καμιά φορά γίνομαι, η πρόσληψη από κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική, γιατί έχει διαφορετικές προσλαμβάνωσες. Ζει σε μια διαφορετική κοινωνία. Κατά τόπο και κατά χρόνο, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη των ζητημάτων και των φιλοσοφικών ζητημάτων. Άρα η Δύση, προφανώς κάποιος στη Δύση το διάβαζε με διαφορετική θεώρηση. Λέτε ότι ο Θωμάς ο Ακινάτης ήταν ο φιλόσοφος, ενώ οι σχολιαστές δεν ήταν. Ίσως ή το κατάλαβα λάθος. Ας πούμε, μάλλον προβληματιστήκατε για το κατά πόσον οι σχολιαστές, οι ερμηνευτές, οι υπομνηματιστές, οι Βυζαντινοί ήταν φιλόσοφοι ή όχι. Η κυρία Ιεροδιακόνου, μιλήσατε για τη διαφορά, ξέχασα το όνομα αυτού που το είπε. Ναι, υπομνηματιστές, αλλά διέκρινε. Ναι, ποιος το είπε. Διέκρινε μεταξύ των εξηγητών και των παραφραστών.
Ναι, αυτοί οι εξηγητές και οι παραφραστές, πέραν το ότι, για να έρθω και λίγο στα δικά μου τα νομικά, μου θυμίζει λίγο τους εξηγητές στη Γαλλία του 19ου αιώνα, που εξηγούσαν τον αστικό κώδικα, και τους ανήσυχους νομικούς, les juristes inquiets, οι οποίοι υποστήριζαν, ο Ζενίος, αλέει και αυτοί, υποστήριζαν ότι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και η κοινωνία και όχι μόνο να είναι μια καθαρή ερμηνεία. Ακόμα και αυτοί όμως, σχολιάζοντας, η γνώμη μου, η απολύτως της μη ειδικού, βέβαια, έτσι. Η γνώμη της μου όμως... καθηγήτριας του διεθνού δικαίου. του συγκριτικού δικαίου και του ιδιωτικού, εντάξει, ιδιωτικού διεθνούς. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι τα σχόλια, αν θέλετε λίγο να ολοκληρώσω, ο υπομνηματισμός αυτός εμπεριέχει προφανώς και την προσωπική φιλοσοφική άποψη. Δεν είναι θεώρηση, ευχαριστώ, δεν είναι αλλιώς θα ήταν ο ίδιος ο Αριστοτέλης, θα επαναλαμβανόταν. Μα είναι η πρόσληψη του Αριστοτέλη από τους συγκεκριμένους, οι οποίοι προφανώς δεν επαναλαμβάνουν ο ένας τον άλλον, προσθέτουν, πολλαπλασιάζουν, εμπλουτίζουν. Και όσο για το ερώτημα που κάνατε για το αν υπήρχε, πού φαίνεται η διανεμητική δικαιοσύνη στο Βυζάντιο, και ολοκληρώνω. Ένα λεπτάκι μόνο, για να πω και κάτι που είπε και ο κύριος Βίγκλας. Ένα λεπτό, κύριε Γεωργίου, για να οργανώσουμε λίγο τη ένα συζήτηση, λεπτάκι. Σας παρακαλώ. Μπορεί να εξηγείτε, δεν ξέρω αν εξηγείτε, μπορεί να είναι ανόητη και η ερώτηση. Ο ενοιολογικός ρεαλισμός του Βυζαντίου εξηγεί το ότι προτιμούσαν να μείνουν στο γράμμα του... της ερμηνείας, στο γράμμα μάλλον των κειμένων του Αριστοτέλη. Μα έμεναν και απολύτως στο γράμμα ή αυτές, έστω οι παραφραστές, ακούγεται αρνητικός όρος, αλλά δεν είναι και τόσο αρνητικό, η ουσία νομίζω δεν είναι αρνητική, εμπλούτησαν πολύ περισσότερο πιθανολογό από τους εξηγητές. Και κλείνω λέγοντας αυτό που είπα, που αναφέρατε εσείς, ότι δεν φαίνεται να εφάρμοσαν τη διανεμητική δικαιοσύνη, άρα γιατί φιλοσοφούμε. Μα δεν φιλοσοφούμε απαραίτητα, μάλλον δεν θα μας αποκλείσει η μη εφαρμογή, όχι, αυτό και κλείνω, ότι η μη εφαρμογή μιας ιδέας από το πολίτευμα, από τον εκάστοτε άρχοντα, δεν σημαίνει ότι είναι περιττή φιλοσοφική ενασχόληση, έτσι δεν είναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Α, και μια ερώτηση προς τον κύριο Μπενάκη. Συγγνώμη. Πότε αρχίζει αυτή, μάλλον αυτή η λέτε παροχημένη, για τον κύκλο των ειδικών, προφανώς είναι παροχημένη για την πρόσληψη, για την, μάλλον το ότι οφείλουμε στους Άραβες τη γνώση του Αριστοτέλη τη σημερινή εποχή. Αλλά για πολύ κόσμο δεν είναι, δεν το ξέρουν, δεν το γνωρίζουν. Πότε δηλαδή γίνεται αναφορά, δεν το ξέρω, ότι ας πούμε έκαναν γνωστό οι Άραβες, κατά αυτή την άποψη, τον Αριστοτέλη. Πότε. Λοιπόν, να παρακαλέσω να ξεκινήσουμε από την τελευταία ερώτηση, οπότε έχει το λόγο ο κύριος Μπενάκης. Δεν τα άκουσα καλά, αλλά πιστεύω ότι εννοείται αυτή την παρατήρηση που έκανα για την νεότερη έρευνα. Αναφέρομαι στο βιβλίο best seller, παρακαλώ, Γάλλου καθηγητού του Πανεπιστημίου της Λίλ, μεταφράστηκε ελληνικά και είχε 3 ανατυπώσεις μέσα σε 2 χρόνια. Με θέμα την μεταφορά της αρχαίας φιλοσοφίας μέσω των Βυζαντινών στη Δύση. Και με επίκεντρο ένα πολύ συγκεκριμένο γεγονός, την παρουσία ενός Ιταλού Βενετσιάνου μοναχού, το όνομα, στην Κωνσταντινούπολη σπούδασε και από εκεί επιστρέφοντας πήρε πολλά χειρόγραφα μαζί του, κατέληξε στη Μονή της Βρετάνης. Όπου αφιέρωσε τη ζωή του στο να μεταφράζει λατινικά, ελληνικά κείμενα. Αριστοτέλη και σχολιαστές, μεταξύ των οποίων τον Ευστράτιο. Και έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός με τον Ευστράτιο, ότι μέσω του Γκρόσε Τέστε, του Άγγλου σπουδαίου φιλοσόφου, έγινε γνωστός τον Αλβέρτο Μάγνους, τον Αλβέρτο, τον μεγάλο Αλβέρτο. Ο Αλβέρτος ο μεγάλος ονομάζει φιλόσοφους τον Αριστοτέλη και κομμεντάτορ τον Ευστράτιο. Τέτοια εκτίμηση είχε στο έργο του, ιδίως ένα σημαντικό θέμα του αν η
εάν η ηθική είναι επιστήμη. Αν η ηθική, ο κλάδος της ηθικής φιλοσοφίας είναι επιστήμη ή ανήκει σε άλλη κατηγορία γνωστική. Λοιπόν, αυτά. Κυρία Μουσταΐρα, έχουμε και εμείς το λόγο. Έχουμε το λόγο, λοιπόν, κυρία... να προσθέσω ότι το βιβλίο αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στη Γαλλία. Κύριε Γεωργίου, έλατε, να χαρείτε. Και ο καθηγητής έχασε την έδρα του. Να παρακαλέσω την κυρία Γεροδιακόνου αν έχει κάποια απάντηση. Η φιλοσοφία δεν γίνεται με έναν τρόπο. Η φιλοσοφία μπορεί να γράφεται ως ποίηση, Παρμενίδης. Η φιλοσοφία μπορεί να γράφεται ως διάλογη, Πλάτων. Μπορεί να γράφεται ως δοκίμιο, Αριστοτέλης. Αλλά στην ύστερη αρχαιότητα μπορεί να έχουμε τα έργα του Πλωτίνου, που μας είναι ίσως πιο οικία, παρόλο που δεν τα γράφει ο ίδιος ο Πλωτίνος. Αλλά έχουμε και έναν άλλον τρόπο γραφής της φιλοσοφίας. Και νομίζω ότι αυτός ο άλλος τρόπος γραφής της φιλοσοφίας είναι η γραφή των υπομνημάτων. Έτσι, ένας Αλέξανδρος Αφροδυσσέας δεν είναι απλώς ένας σχολιαστής. Ένας Αλέξανδρος Αφροδυσσέας είναι ένας στοχαστής που συνδυάζει θεωρίες του Αριστοτέλη με άλλες θεωρίες που βρίσκονται και τις συνεχίζει. Τώρα, κατά πόσο οι Βυζαντινοί σχολιαστές είναι του επίπεδου ενός Αλέξανδρου Αφροδυσσέα είναι ένα μεγαλύτερο ζήτημα. Ακριβώς. Και δεν μπορούν και όλοι να μπουν στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή, υπάρχουν Βυζαντινοί σχολιαστές που έχουν μια σκέψη πρωτότυπη και υπάρχουν άλλοι σχολιαστές, όπως στην περίπτωση του Σοφονίας το λέει και ο ίδιος, ο οποίος το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να φτιάξει ένα κείμενο που να είναι πιο εύπεπτο και προσιτό, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσει για διδασκαλία. Και όταν έρχεται ένας Γενάδιος και πια κρίνει το παρελθόν, θα κρίνει διαφορετικά τους διαφορετικούς σχολιαστές. Αλλά νομίζω ότι το υπόμνημα, και λίγο πολύ αυτό κάνουμε και εμείς τώρα, το υπόμνημα είναι ένας τρόπος γραφής της φιλοσοφίας. Άρα δεν θεωρώ ότι αυτή δεν είναι φιλόσοφη, είναι φιλόσοφη. Χαρακτηριστική περίπτωση, η διδασκαλία περί ψυχής στον Αλέξανδρο Αφροδυσσέα, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις πολεμική στο Βυζάντιο, είναι γνωστό αυτό. Και βέβαια εκεί έχουμε και μια σύγχυση με τον ψευδοφιλόπονο. Το τρίτο βιβλίο δεν είναι φιλόπονος, είναι κάποιος βυζαντινός, ο οποίος παραφράζει τον Φιλόπονο για να μην ακολουθήσει τον Αλέξανδρο στις ακραίες θέσεις του στον περιψυχής. Είναι τα θέματα πολυπίκυλα και θα τα βρείτε αυτά στην ειδική βιβλιογραφία. Ο κύριος Γεωργίου έχει ζητήσει το. Ευχαριστώ, κυρία Διευθύντρια του Ινστιτούτου μας. Λοιπόν, ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάσκησα να κάνω μια πρωτότυπη δουλειά. Και αυτή η πρωτότυπη δουλειά θέλω να την καταλάβουμε, γιατί το κέρδος, το θεωρητικό από αυτό το σεμινάριο, αν δεν χαραχτεί μέσα στο μυαλό μας, τότε καλύτερα να το κλείσουμε αυτό το σεμινάριο. Και λυπάμαι, λυπάμαι για όλους αυτούς οι οποίοι απεχώρησαν, γιατί αυτό ήταν 6 με 9 εδώ. Και όσοι αποφασίζουμε να έρθουμε να παρακολουθήσουμε ένα σεμινάριο, να το έχουμε και να μην είναι. Να κάνω μία διευκρίνηση. Δεν είναι σεμινάριο. Ακούστε, κυρία συνάδελφε Μουσταΐρα. Ακούστε. Όταν λέμε φιλοσοφία. Είναι μία συζήτηση. Δεν είναι σεμινάριο. Είναι μία ημερίδα. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να περάσω την ώρα μου. Ακούστε με, κυρία Μουσταΐρα, κυρία συνάδελφε. Όταν λέμε φιλοσοφία, εννοούμε να βρούμε τις έννοιες μέσω των οποίων θα κατασκευάσουμε την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Διαφορετικά, μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο για να περάσει η ώρα μας. Η κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε σήμερα χρειάζεται έννοιες συγκροτησιακές για να ζήσουμε μέσα σε αυτή την κοινωνία. Θέλουμε δηλαδή, για παράδειγμα, παρακαλώ κύριε συνάδελφε, έτσι είμαι εγώ. Είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, στο Αμφιθέατρο όταν μιλάω, στο Σεμινάριο όταν μιλάω, έτσι γεννήθηκα. Στη Φραγκφούρτη που έμαθα να σκέφτομαι, έτσι έμαθα. Λοιπόν, ακούστε με, σας παρακαλώ. Και για τον τόνο της φωνής μου έχω το λόγο μου. Λοιπόν, οι Βυζαντινοί σχολιαστές δεν έκαναν φιλοσοφία. Δεν κατασκεύασαν έννοιες. Δεν κατασκεύασαν ιδέες. Αυτό δεν το λέω εγώ, το είπαν οι ειδικοί εδώ. Ορίστε, ο κύριος Ελέλης, μην μιλάτε, κυρία συνάδελφε. Λοιπόν, ακούστε. Όταν τελειώσω τις προτάσεις μου, θα παρακαλούσα να είναι πιο χαμηλή η τόνη για να μην έχουμε προβλήματα. Ο Παχημέρης σας το είπε ξεκάθαρα.
Ό,τι έκανε, έκανε εκπαιδευτικό έργο ο Παχημέρης. Ωραία, δεν μιλάω. Ο κύριος Βίγκλας, νομίζω, ζήτησε το λόγο. Γιατί, τι πάθατε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Μαρκόπουλος δεν ξέρω τι είπε. Τίποτα δεν είπε. Λοιπόν, ο κύριος Βίγκλας, νομίζω, ζήτησε το λόγο. Ο όρος ενοιολογικός ρεαλισμός είναι επινοή με τον κύριο, του καθηγητή, τον κύριο Μπενάκη. Δεν σημαίνει, ο κύριος Μπενάκης προσπάθησε να συνδέσει και την άποψη ότι οι γενικές έννοιες είναι σκέτα, γυμνά ονόματα και τον ρεαλισμό ότι οι γενικές έννοιες έχουν ουσία και συνέθεσε αυτόν τον όρο που έχει καθιερωθεί στη... ναι. Δεν σημαίνει, δηλαδή ούτε, δεν είναι... σκέτα σημαίνει, είναι μια διπλωματική κατά κάποιο τρόπο... Ενδιάμεση λύση. Είναι ενδιάμεση λύση, ναι. Κυρία Μουσταΐρα, εντάξει. Γερμανικά, begriffs realismus, αγγλικά. Κάποια άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, τοποθέτηση. Ο κύριος Μαρκόπουλος και επειδή... ναι... Να πω ποιος είναι ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Μαρκόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής και γενικός γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Συγγνώμη, και διευθυντής στο Κέντρο των Ευρωπαϊκών των Δελφών. Δεν έχει σημασία. Ήταν πρώην. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι εντάξει, με τον κύριο Γεωργίου δεν θέλω να το σχολιάσω. Τίποτα από αυτά που είπα δεν ισχύουν. Όπως τα κατάλαβε, δικό του θέμα, δεν προχωρώ περισσότερο. Έτσι, στη φιλοσοφία πρέπει να... Τάχετε αυτά, ναι, το ξέρω. Δίνονται πολλές θέσεις. Λοιπόν, ήθελα περισσότερο να συζητήσουμε κάτι το οποίο με προβληματίζει και εμένα, γιατί ένας από τους χώρους με τους οποίους ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια, διχάζοντας ίσως λίγο τα ενδιαφέροντά μου, είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο, που με θέλει, είναι πολύ ενδιαφέρον, σίγουρα, και ενδιαφέρει όλους. Εξάλλου, υπόθηκαν πράγματα εκπαιδευτικά. Πάντα έχω έναν προβληματισμό, εάν το είπε ο κύριος Τελέλης και πριν αφορμή από τον κύριο Τελέλη που μίλησε στο τέλος γι' αυτό, αν και όλοι μίλησαν για το ίδιο θέμα, εάν ο Παχημέρης, ας υποθέσουμε ποιος άλλος, ο Ψελός ξέρουμε ότι διδάσκει, έχουμε πολλούς, μην τους σχολιάσω περισσότερο, όλοι αυτοί διδάσκουν σε τι επίπεδο τη φιλοσοφία, σε επίπεδο κλειστό και μικρό ή σε κάτι ευρύτερο. Ο δικός μου προβληματισμός έγκυται στο ότι παρά τα όσα λέμε, εγώ θα έβαζα πάντα και βάζω εισαγωγικά στον όρο Πανεπιστήμιο, University, Universitet για το Βυζάντιο, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε εμείς, άρα δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Το μόνο που κληρονομεί το Βυζάντιο από την αρχαιότητα ως ένα σημείο είναι οι σχολές, οι παλαιές, οι οποίες έχουν ειδίκευση, έτσι, φιλοσοφία ημέν, πολλά πράγματα άλλα, η ιδέα, η Αλεξάνδρεια, ας πούμε, αλλιώς η Αφροδισιάδα, άλλες αντιλήψεις κάθε μία, όπου από εκεί έβγαιναν, ας πούμε, οι διπλωματούχοι της εποχής για πολλούς και διάφορους άλλους λόγους για να μπορέσουν να δουλέψουν κλπ. Με μια ειδική γνώση. Αλλά μετά και με εξαίρεση τη σχολή της Μαγνάβρας, όπου έχουμε ένα επίπεδο γνώσης α και δεν ξέρουμε αν συνεχίστηκε. Εικάζω ότι συνεχίζεται με τον Πορφυρογέννητο. Δεν είμαι απολύτως πεπισμένος, όπως ξαναδιαβάζω τα κείμενα, ότι συνεχίζεται. Έχουμε στον 11ο αιώνα και ξαφνικά μετά τον 11ο, προς τα τέλη του 11ου, χάνεται η σχολή του Ψελού και τέλος πάντων και όλη αυτή η κοινωνική σχολή εκεί. Λοιπόν, πάντα η αγωνία μου είναι η διδασκαλία αυτή γίνεται σε ένα μικρό επίπεδο εδώ μεταξύ μας, ας πούμε ανάλογο αυτού του σεμιναρίου που κάνουμε τώρα, ή πάντα ή πάμε σε κάτι ευρύτερο και μεγαλύτερο.
Εκεί δεν έχω απάντηση εύκολη, τα κείμενα δεν μιλούν, οι σχολιαστές, τα κείμενα μιλούν ως ένα σημείο. Οι σχολιαστές είναι εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες και πολύ σημαντικές. Θυμάμαι πάντα την αναφορά στο σχολάριο, ο οποίος στείνει ολόκληρη σχολή στο τέλος, λίγο πριν πέσει η πόλη. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Στείνει ολόκληρη σχολή να διδάξει Αριστοτέλη σε ένα, αν μου επιτρέπετε, πολυγλωσσικό και πολυεθνικό κοινό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αν καλοσκεφτούμε για ποιες εποχές μιλάμε και κάτω από ποιες συνθήκες μιλάμε. Λοιπόν, γι' αυτό θέτω αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα για μένα απευθύνεται γενικότερα στους προηγούμενους ομιλητές και ομολογώ ότι θα ήθελα να πάρω μια απάντηση, να δω πώς εκείνοι το θεωρούν. Ευχαριστώ πολύ και για την εισαγωγή. Να είστε καλά. Και πού να έλεγα ότι είστε και ειδικός για να μας πείτε λίγο για τον Γεκαυμένο. Η κυρία Ιεροδιακόνου. Η κυρία Ιεροδιακόνου. Για να μπορέσουμε να πάρουμε προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και πολλές φορές δεν, και να μην γινόμουν, δεν θα παθαίναμε τίποτα. Αλλά νομίζω ότι ένα πρόγραμμα που θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει και δεν έχει γίνει είναι ακριβώς αυτή η προσπάθεια να δουλέψουν μαζί αυτοί που κάνουν φιλοσοφία, άρα κοιτάνε τα κείμενα, και αυτοί που κάνουν ιστορία. Δηλαδή, και εγώ περιμένω από εσάς αυτή την απάντηση. Δηλαδή, κάθε φορά που δουλεύω πάνω σε αυτά τα κείμενα, η αίσθησή μου είναι ποιος θα μπορούσε από τους ιστορικούς να μου δώσει περισσότερα στοιχεία για να μπορέσω να τοποθετήσω αυτά τα κείμενα μέσα σε κάποιο context, τέλος πάντων, και να τα καταλάβω καλύτερα. Τα λίγα που καταλαβαίνω είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να έχει κανένας γενικές θέσεις, γιατί είναι μια μεγάλη περίοδος και τα πράγματα διαφοροποιούνται. Δηλαδή, με τον Φώτιο σίγουρα έχουμε μικρές ομάδες όπου γίνονται στο σαλόνι του κάποιου είδους συζητήσεις. Αλλά όταν φτάνουμε πια στον Ψελό, έχουμε έναν ύπατο των φιλοσόφων, άρα κάτι διαφορετικό σημαίνει. Όταν φτάνουμε στον Ευστράτιο και στον Μιχαήλ Εφέσιο, επίσης εκεί έχουμε τέτοιου είδους κείμενα που δεν είναι για χρήση διδασκαλίας. Δηλαδή, είναι τόσο λεπτομερή, είναι τόσο, ναι, αναφέρονται σε ανθρώπους που ήδη έχουν αρκετή γνώση για αυτά τα ζητήματα. Άρα εκεί πέρα σίγουρα δεν βρισκόμαστε σε ένα πρώτο επίπεδο φιλοσοφικών σπουδών. Όταν όμως φτάνουμε στον Παχημέρη, και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Τελέλης, ότι είναι ένα φανταστικό κοινό ή όχι. Ναι, ότι μπορεί να είναι φανταστικό ή όχι. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Άρα νομίζω ότι τελικά θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον εμείς οι φιλόσοφοι να συγκεντρώνουμε όσο διαβάζουμε αναφορές που κάτι μας θυμίζουν, δηλαδή όταν ο Ψελός λέει ότι σε αυτό το αμφιθέατρο θέλω να παίξω το ρόλο του Αριστοτέλη, αναφέρεται, είναι μέσα ένα χώρο διδακτικό. Και από εκεί και πέρα, άρα οι φιλόσοφοι να μαζέψουν αυτά τα κείμενα, γιατί ναι μεν μπορεί να διαβάζουν όλοι Ψελό, αλλά δεν διαβάζουν όλοι Ιωάννη Ιταλό. Και οι ιστορικοί να μας δώσουν τα στοιχεία για να γίνει τέτοιου είδους δουλειά, ώστε να αποκτήσει κανένας μια εικόνα πιο ξεκάθαρη. Αλλά έτσι όπως είναι τα πράγματα, νομίζω ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένο κανένας να πει οτιδήποτε γενικό για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας εκείνα τα χρόνια. Υπάρχουν μερικά πράγματα σαφή και πάρα πολλά που δεν είναι. Μπορώ να πω κάτι? Έχουμε έμεσες όμως πληροφορίες, από τις οποίες προκύπτει πρώτον ότι οι διδάσκοντες, οι ύπατοι των φιλοσόφων και οι συνεργάτες τους, κατέγραφαν τα μαθήματά τους και τα κυκλοφορούσαν και γραπτώς. Άρα δεν είχαν πάρα πολύ μεγάλο κοινό στην τάξη. Από την άλλη μεριά, έχουμε την έννοια της τάξης, της σχετικής τάξης, όταν ο Ψελός ονειδίζει τους εαυτούς μαθητάς, διότι άργησαν να έρθουν επειδή έβρεχε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ήταν ένα σχολείο, στο οποίο έπρεπε να υπάρχει μια ορισμένη τάξη έναρξης μαθημάτων. Μια άλλη παράμετρος πολύ σημαντική. Το έργο των φιλοσόφων αυτών είχε απήχηση. Απόδειξη ότι ο Ιωάννης Ιταλός κατηγορήθηκε κακώς από την Σύνοδο για απόκληση από το ορθόδοξο δόγμα, ενώ σήμερα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πίσω από την κατηγορία αυτή ήταν
κύκλοι της αυτοκρατορικής αυλής. Όταν διαδέχτηκε τον προηγούμενο αυτοκράτορα προστάτη του, ο νεότερος έπεσε σε δυσμένεια και έπρεπε να εξοντωθεί. Πώς θα εξοντωθεί ένας φιλόσοφος με απήχηση να κατηγορηθεί ότι δεν είναι ορθόδοξος? Επομένως, από αυτές τις έμπειρες πληροφορίες ιστορικές, και συμφωνώ απόλυτα με την Κατερίνα ότι χρειαζόμαστε ιστορικές μαρτυρίες να μπορέσουμε να συνθέσουμε το τοπίο. Ο κύριος Βίγκλας και ο κύριος Τελέλης νομίζω θέλουν και οι δύο να πούν κάτι. Ναι, απλώς ο κύριος Μενάκης έχει γράψει ένα άρθρο και αυτό πολύ παλιά και έχει γράψει το 2005 ένα δεύτερο παραπλήσιο άρθρο, το οποίο επεκτείνει για την πρακτική και τη θεωρητική αυτονομία της φιλοσοφίας του Βυζάντιου. Σε αυτό το άρθρο, αν το έχετε διαβάσει, καταλάβετε ότι... Πού είναι ο κύριος Γεωργίου, δεν είναι εδώ. Εξαρτησία από την αυτοκρατορική αυλή και από την εκκλησία. Να προσθέσω στο πλαίσιο συζήτησης το προηγούμενο μεταξύ κυρίας Ιεροδεϊκόνου και κυρίου Μαρκόπουλου, ότι τα μεθοδολογικά εργαλεία που προσφέρει η κοινωνιογλωσσολογία έχει αρχίσει να τα εξοικειώνεται και η βυζαντινολογία. Πρόσφατα πριν από 2-3 χρόνια έγινε ένα συνέδριο στη Βιέννη με τέτοιο περιεχόμενο και παρόλο που τα λογοτεχνικά κείμενα του Βυζαντίου είναι αυτά τα οποία είναι περισσότερο επιδεκτικά στις εφαρμογές αυτών των μεθοδολογικών εργαλείων, θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει κάποια επέκταση και στα φιλοσοφικά κείμενα. Επειδή έχω την τύχη και την τιμή να είμαι εκδότης 2 βιβλίων του Παχημέρη και έχω στο μυαλό μου το λεξιλόγιο, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στα μετεωρολογικά που είναι το πρώτο βιβλίο που εξέδωσα, ότι υπάρχουν λέξεις μέσα εκεί που είναι λέξεις της καθημερινότητας της Βυζαντινής και ξεφεύγουν απολύτως από την αριστοτελική ορολογία, η οποία ηρίστον παρόδο στο τωρινό βιβλίο, στο περιουρανό, στο τρίτο βιβλίο, είναι πολύ αύστηρη, είναι πολύ προσιλωμένος στην ορολογία την αριστοτελική. Εκεί λοιπόν, σε κάποιο σημείο, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την φράση, τη λέξη, λέει για τις πυρήνες της ελιάς, δηλαδή τα κουκούτσια, όσοι ελαιών πυρήνες, και αναφέρει μεταξύ δύο κομμάτων, δηλαδή σαν σε παρένθεση, ήτι τα ελαιόκοκα, τα οποία είναι μια καθαρά βυζαντινή λέξη. Αυτή τώρα η χρήση αυτού, και υπάρχουν και κάτι άλλα παρόμοια, δεν θυμάμαι τώρα, αυτό είναι πιο χαρακτηριστικό. Αυτή η χρήση λοιπόν αυτών των όρων και των επεξηγήσεων, μου είναι, εμένα τουλάχιστον στο δικό μου το μάτι, είναι εξηγήσεις για μαθητές, για φοιτητές. Διδακτικό έργο. Νομίζω ότι τελειώνομαι και με αυτό. Την τελευταία απάντηση του κυρίου Τελέλη. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τους ειδικούς επιστήμονες που είχαμε απόψε εδώ, που με το λόγο τους τον επιστημονικό και την εξειδίκευσή τους, διότι τα πάντα είναι θέμα εξειδίκευσης και δεν μπορεί να μιλάμε γενικά, αλλά ήταν καθαρά εξειδικευμένος ο λόγος τους, μας διαφώτισαν για κάποιες πτυχές που έχουν σχέση με την πρόσληψη ή δεξίωση του Αριστοτέλη στο Βυζάντιο. Και βεβαίως είδαμε ότι ο Αριστοτέλης δεν ήταν μόνο στο Σαν Μισελ, αλλά ήταν πρώτα απ' όλα στο Βυζάντιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Δημητρίου, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Πρέσβη που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν μέχρι τέλους με πολύ ενδιαφέρον. Καλό σας βράδυ.